Καλησπέρα σήμερα, κυρίες και κύριοι. Τελευταία μέρα του συνεδρίου του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών. Εδώ στο Ζάπιο είμαστε με πολύ καλούς καλεσμένους, με πολύ καλούς φίλους, με τη Χριστίνα Κοραή, την πολύ καλή συνάδελφο. Θα παρουσιάσουμε αυτή την ενότητα που βέβαια δεν θα μπορούσε να λείψει από το φετινό Φόρουμ των Δελφών για τα 40 χρόνια των σχέσεων της Ελλάδος με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χριστίνα, καλημέρα. Καλημέρα και από μένα. Με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο θα συντονίσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τα 40 χρόνια Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 40 χρόνια Ευρωπαίοι. Και βέβαια η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ εκλεκτούς καλεσμένους. Ανθρώπους με εμπειρία, με διαδρομή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με χαρά λοιπόν, για να μην τρώμε και το χρόνο, γιατί να ξέρετε είναι ασφιχτικός ο χρόνος. Θα σας εξηγήσω σε λίγο πώς θα γίνει η διαδικασία. Να καλημερίσουμε την κυρία Γιαννάκου, Βουλευτή Επικρατείας, χρόνια στην Ευρώπη. Καλημέρα σας, κυρία Γιαννάκου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τον κύριο Καμίνη, Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής. Την κυρία Βόζεμπεργκ, Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα σας. Κύριε Κόκκαλη, καλή σας ημέρα. Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα. Στον κύριο Ζαχαριάδη, γεια σας κύριε Ζαχαριάδη, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Παγουλάτος, ο καθηγητής μας. Να είστε καλά. Κυρία Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, από το ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής, και ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κωνσταντινόπουλος. Έχουμε όμως και σε ζωντανή σύνδεση Skype την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη και την καθηγήτρια, την αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Σέλφιλντ, την κυρία Ειρήνη Καραμούζη. Είμαστε στο Ζάπιο. Εδώ, στις 28 Μαΐου 1979, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής υπογράφει τη Συμφωνία Πλήρους Ένταξης της Ελλάδας στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, που μετεξελίχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Συνθήκη Ένταξης τέθηκε σε ισχύ 2 χρόνια αργότερα, την 1η Ιανουαρίου 1980. 81, η Ελλάδα, κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, ήταν το 10ο μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και μάλιστα 5 χρόνια πριν από την Ισπανία και την Πορτογαλία. Η Ελλάς ανήκει και επιθυμεί να ανήκει ή στην Ευρώπη, όπου την έχουν τοποθετήσει η γεωπολιτική της θέση, η ιστορία της και η παράδοσή της, που είναι κοινή με την πολιτιστική κληρονομία των χωρών σας, είχε δηλώσει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής στις 12 Ιουνίου του 1975, όταν ήταν σε εξέλιξη διαδικασία, στους πρεσβευτές των 9 κρατών μελών. Θα ήθελα πάντως να τονίσω, είχε δηλώσει τότε, ότι η Ελλάς δεν επιθυμεί με την ένταξή της αποκλειστικώς και μόνον για λόγους οικονομικούς, την επιδιώκει προπάντων για λόγους πολιτικούς που αναφέρονται εις την σταθεροποίηση της δημοκρατίας και εις το μέλλον του έθνους. Έτσι ξεκίνησε ένα μεγάλο ταξίδι, το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα όλοι μαζί εδώ. Και για να διευκολύνουμε και τους όλους που μας παρακολουθούν, αλλά και τους καλεσμένους μας, επιλέξαμε τη Χριστίνα να κάνουμε τρεις ενότητες. Και το λέω αυτό για τους φίλους που μας παρακολουθούν και από το διαδίκτυο. Η πρώτη ενότητα, να μιλήσουμε για τους κρίσιμους σταθμούς. Να μιλήσουμε για τα πρόσωπα κλειδιά, ποιοι παίξανε ρόλο. Θα υπάρχει χρόνος για όλους σας να αναλύσετε τις απόψεις σας, αλλά θα ήθελα όσο γίνεται πιο σύντομα για να γίνει και αυτό το, θα λέγαμε, και αντιπαράθεση απόψεων και να ακουστούν όλες οι απόψεις. Η δεύτερη ενότητα είναι η διαχείριση κρίσεων, η σχέση Βορρά-Νότου, όλα αυτά που περάσαμε, πώς διαχειριστήκαμε τα μνημόνια, πώς διαχειριστήκαμε τις πανδημίες, πώς έτσι διαμορφώνεται τα εμβόλια, πώς διαμορφώνεται η πολιτική, πώς παίρνονται οι αποφάσεις στην Ευρώπη. Και η τρίτη ενότητα είναι οι μεγάλες επιλογές. Το έχετε ζήσει όλοι, πώς μπήκαμε στο ευρώ, πώς υπάρχει το Brexit, τα εθνικά θέματα, η σχέση μας με την Τουρκία. Ο καθένας θα επιλέξει πού θα εστιάσει. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από την πρώτη ενότητα. Να πω ότι σε αυτή την ενότητα θα έχετε από 4 λεπτά ο καθένας χρόνο για να αναπτύξει έτσι τις απόψεις του. Να ξεκινήσουμε με τους κρίσιμους σταθμούς και τα πρόσωπα κλειδιά. Κυρία Γιαννάκου, να ξεκινήσουμε από εσάς. Ευχαριστώ. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον
το ότι μνημονεύσατε την Ισπανία και την Πορτογαλία. Ακριβώς η προσπάθεια του Κωνσταντίνου Καραμανλή να επισπευστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η ένταξη της χώρας μας στην τότε ΕΟΚ ήταν ακριβώς γιατί γνώριζε τα πλεονεκτήματα που θα υπάρξουν έναντι των δύο επομένων χωρών. Και πράγματι οι δύο επόμενες χώρες όταν εντάχθηκαν επί μία τριετία, την πρώτη τριετία, εισέβαλαν περισσότερα στον προϋπολογισμό τον κοινοτικό από όσα έπαιρναν. Το αντίθετο με αυτό που συνέβη με την Ελλάδα. Αλλά κυρίως βέβαια ήταν πολιτικό το ζήτημα, κάτι που εν συνεχεία απεδέχθησαν όλες οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας. Διότι τότε δεν ήταν σύμφωνες. Η μεγάλη σταθμή, η κρίσιμη σταθμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση που επηρέασαν φυσικά τη χώρα μας ήταν πρώτον η ενιαία ευρωπαϊκή πράξη του 1987. Δηλαδή έδωσε μια νέα κατεύθυνση ισχυρή στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς. Και εν συνεχεία έρχεται η συνθήκη του Μάστριχτ με την Οικονομική και Νομισματική Ένωση για να συμπληρώσει αυτό το πλαίσιο το οποίο θα σήμαινε την ενότητα των ευρωπαϊκών χωρών. Εξαιρετική σημασία στην ίδια σειρά εξελίξεων απετέλεσε η συνέλευση για το μέλλον της Ευρώπης, η Επιτροπή Ζισκάρ Ντεστέν η περίφημη, όταν απέτυχε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Νίκαιας. Αυτό ήταν ένα μεγάλο τόλμημα για την Ένωση, δηλαδή να δημιουργήσει ένα φόρουμ το οποίο απαιτελείται από εθνικούς βουλευτές, που μέχρι τότε οι εθνικοί βουλευτές δεν είχαν άμεση σχέση με τα τεκτενόμενα στην Ευρώπη, παρά μόνο δευτερογενώς, από εκπροσώπους των κυβερνήσεων, ευρωβουλευτές και τους παρατηρητές των 10 χωρών που επρόκειτο εν συνεχεία να ενταχθούν. Παρά το γεγονός ότι γίνονται σχόλια ότι η συνθήκη της Λισαβόνας δεν έδωσε σημασία στη συνταγματική συνθήκη, που ήταν το αποτέλεσμα της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης υπό τον Ζισκάρ Ντεστέν, αυτό δεν είναι αλήθεια. Οι περισσότερες προτάσεις της συνέλευσης ενσωματώθηκαν στη συνθήκη της Λισαβόνας. Τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν και στα θέματα των αποφάσεων, και βεβαίως ο άλλος κρίσιμος σταθμός ήταν η διεθνής οικονομική κρίση. Η διεθνής οικονομική κρίση επηρέασε την Ευρώπη. Περάσαμε ιδιαίτερα στη χώρα μας από το 2010 έως σχεδόν το 2020 μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο λόγω των προβλημάτων της χώρας και αυτό ανέδειξε και την ενότητα την ώρα της πανδημίας με τη δημιουργία του Next Generation και το Ταμείο Ανάκαμψης, κυρία Γιαννάκου. Το Ταμείο Ανάκαμψης, ναι. Και την τελική απόφαση η οποία ελήφθη για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό έδειξε ότι η Ευρώπη, παρά τις δυσκολίες, εξακολουθούσε να διατηρεί την ανθεκτικότητά της. Τα πρόσωπα κλειδιά. Τα πρόσωπα ονομαστικά κλειδιά. Να μας τα πείτε. Για εγώ δύο πρόσωπα θα αναδείξω. Βέβαια. Ο ένας ήταν ο Ζισκάρ Ντεστέν για την ιδεολογική του προσέγγιση και την πιστή κατεύθυνσή του και γραμμή του για την ενότητα της Ευρώπης και ο δεύτερος ο Ζακ Ντελόρ. Τώρα πώς συμβαίνει και οι δύο να είναι Γάλλοι, αυτό είναι άλλο θέμα. Ο Ζακ Ντελόρ κατάφερε ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συντονίζει στην ουσία το Συμβούλιο και όχι απλώς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό και τα Ευρωπαϊκά Συμβούλια που γίνονταν επί θητείας του τελείωναν αμέσως και έβγαιναν οι ανάλογες αποφάσεις. Τώρα μικρά ζητήματα ανεβαίνουν στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και δεν κατορθώνουν να πάρουν αποφάσεις μετά από πολλή ώρες συσκέψεις. Βάλτε μια ανατελεία, γιατί περάσαμε λίγο το χρόνο. Είναι... Σε φινή. Η κυρία Βόζεμπερκ, ποια πρόσωπα ξεχωρίζετε και αν υπάρχει ένα σταθμός, γιατί δεν έγινε μια εκτενής αναφορά από την κυρία Γιαννάκου, στην ευρωπαϊκή πορεία. Ναι, ξεκινώ.
Καταρχάς, τα πρόσωπα θα συμφωνήσω με την κυρία Υπουργό, την κυρία Γιαννάκου. Εγώ θα προσθέσω στα πρόσωπα στα οποία αναφέρθηκε το Jean-Claude Juncker. Γιατί ο Juncker έδωσε μια άλλη πνοή στη διεύθυνση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και έδωσε και μια διάσταση την οποία ζούμε τώρα συγκρίνοντας πάντα την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης ο Juncker, τον ξεχωρίζω διότι στην κρίση τη μεγάλη του 2015 έβαλε πλάτη για την παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη. Και όχι μόνο έβαλε πλάτη, αλλά όπως και ο ίδιος μιλά έτσι αυθόρμητα, είπε ότι υπήρξαν μεγάλες χώρες, μεγάλες από την έννοια της οικονομικής ευρωστίας, που μου είπαν δεν είναι δουλειά σου να ανακατεύεσαι εσύ στο ποια χώρα θα είναι μέσα και ποια έξω. Και αυτό αντιλαμβανόμαστε ότι το εστιάζει, ασκώντας μια κριτική στην καγκελάριο Μέρκελ που είχε τον πρώτο λόγο, την οποία, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος, την έπεισε ότι η παραμονή της Ελλάδας ήταν σημαντική, οριακή και εξαιρετικά σηματοδοτική ως προς το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεχίζοντας με την Ελλάδα μέσα. Εκτός από αυτά, όμως, εγώ θα σας πω ότι πέραν των προσώπων που πάντα δίνουν, σηματοδοτούν, οι σταθμοί στους οποίους αναφέρεστε, και πολύ καλά το εισάγετε έτσι, έχει να κάνει, για μένα, είναι πολύ σημαντική, το 2004 με την μεγαλύτερη διεύρυνση που μπήκαν οι 10 χώρες. Το 2009, εγώ θα συμφωνήσω με την κυρία Γιαννάκου σε αυτό, αλλά και η ίδια φαντάζομαι θα συμφωνήσει μαζί μου ότι η αλλαγή στον τρόπο της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που πλέον έχει συνομοθετικό χαρακτήρα, είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι πλέον αλλάζει ρόλο στον τρόπο λήψης αποφάσεων και είναι και ένα αντικείμενο, στο τέλος της συζήτησής μας, στην τρίτη ενότητα, στο οποίο επιφυλάσσομαι να αναφερθώ, στον προβληματισμό που έχει ανοίξει τώρα, μετά την πανδημία, τι. Και μήπως και αυτό είναι μέσα στις αλλαγές που θα πρέπει να δώσουν άλλη κατεύθυνση στον τρόπο λειτουργίας και λήψης αποφάσεων. Η κυρία Ξενογιαννακοπούλου, με μακρά θητεία και εσείς, κυρία Ξενογιαννακοπούλου, στις Βρυξέλλες, με μακρά εμπειρία, ποια πρόσωπα ξεχωρίζετε και αν έχετε και κάτι πιο χαρακτηριστικό, έτσι, στιγμιότυπο που να είναι και άγνωστο, να μας το περιγράψετε. Καταρχάς, θέλω να συμφωνήσω και με την κυρία Γιαννάκου και με την κυρία Βόζεμπερ και να πάρω το νήμα και να το συμπληρώσω λίγο από την σκοπιά την ελληνική. Είναι σωστό ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής προέταξε τους πολιτικούς λόγους και ήταν και μια δικαιωμένη απόφαση. Θέλω όμως να πω ότι η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου και του Πασόκ, που από το 81 και μετά, στην ουσία σήκωσε το βάρος της προσαρμογής. Και γι' αυτό το ΑΕΟΚ και ΝΑΤΟ, το ίδιο συνδικάτο. Ναι, γιατί μετά, και θέλω να συνεχίσω λέγοντας, κυρία Κοραή, ότι ακριβώς επειδή ήταν πολιτική απόφαση, δεν είχε γίνει η αναγκαία προσαρμογή. Γι' αυτό και τότε έγιναν δύο θέματα τα οποία αξίζει να θυμηθούμε. Το 82 υπέβαλε το αίτημα αναδιαπραγμάτευσης των όρων συμμετοχής της χώρας, το οποίο ήταν μια πρώτη ουσιαστική διαπραγμάτευση για τον αγροτικό και οικονομικό τομέα. Και φυσικά το 1985 τα ΜΟΠ, τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, όπου με την βοήθεια του Ζακ Ντελόρ, που πολύ σωστά επισήμανε η κυρία Γιαννάκου, άνοιξε το δρόμο για την πολιτική της συνοχής συνολικά στην Ευρώπη. Δύο άλλοι σταθμοί που νομίζω ότι πρέπει να επισημάνουμε είναι η ένταξη της χώρας μας στην ΟΝΕ, επί κυβέρνησης Κώστα Σιμίτη και Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Παπανδρέου, και φυσικά, όπως είπε και η κυρία Βόζεμπερκ, η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, που θεωρώ ότι είναι ίσως η μεγαλύτερη εθνική επιτυχία μετά από μια σειρά από τραγωδίες που είχαμε ζήσει. Αισθάνομαι την ανάγκη να πω, πέραν του Ζακ Ντελόρ, για δύο παρεξηγημένες προσωπικότητες. Για τον πρόεδρο Σαντέρ και για τον Βάντεμπρουκ, τον αντιπρόεδρο. Πρέπει να σας πω, επειδή τότε δούλευα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επειδή μου ζητήσατε και μια προσωπική εμπειρία, ότι συμβάλλαν καθοριστικά στην ένταξη της Κύπρου. Και πρέπει να το θυμόμαστε αυτό. Ο πρόεδρος Σαντέρ, όπως και ο Γιούνκερ, όπως και ο Πος, θα θυμόμαστε τον Υπουργό Εξωτερικών τότε του Λουξεμβούργου, όλοι αυτοί συμβάλλαν τότε καθοριστικά. Και ο Βάντεμπρουκ, παρότι είχε μια κακή φήμη τότε στην Ελλάδα, συνέβαλε και αυτός. Άρα λοιπόν οφείλουμε να τα αναγνωρίζουμε όλα αυτά. Βέβαια, ταυτόχρονα πρέπει εδώ να πούμε, και είναι για την επόμενη ενότητα, ότι και η ΟΝΕ έδωσε ένα βάρος κυρίως στην ονομαστική σύγκληση, και αυτό το βρήκαμε και σαν χώρα και σαν Ευρώπη μπροστά μας στη χρηματοπιστωτική κρίση, και όχι στην ουσιαστική σύγκληση, που θα έδινε τη δύναμη πραγματικά της προοπτικής χωρίς προβλήματα. Και η μεγάλη διεύρυνση, παρότι ήταν στρατηγική επιλογή και σωστή εκείνη τη στιγμή με την Κεντρική Ευρώπη, την Κύπρο και τη Μάλτα,
και την Ανατολική Ευρώπη, έφερε πίσω από εκείνη τη φάση και μετά την ισορροπία που υπήρχε μεταξύ διεύρυνσης και ευάθυνσης. Και το βρήκαμε και αυτό μπροστά μας στην χρηματοπιστωτική κρίση και σαν Ευρώπη και σαν χώρα. Μου κάνει εντύπωση γιατί και η κυρία Βόζεμπερ και η κυρία Ξενογεννακοπούλου στα τρία λεπτά τελείωσαν. Να χαρά το πάτε. Πολύ ωραία. Να περάσουμε στον αντιπρόεδρο της Βουλής τώρα, τον κύριο Κωνσταντινόπουλο, βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής. Καλημέρα και από μένα. Ξεκινώντας, σκέφτηκα το εξής, ότι αν πούμε ότι η Ευρώπη. Συγγνώμη, που... κύριε Κωνσταντινόπουλε, κυρία Γιαννάκου και κυρία Βόζεμπερ, κλείστε τα μικρόφωνα σας. Καλύτερα. Άρατο. Για να ακούγόμαστε καλύτερα. Έλα. Νομίζω ότι κατά γενική ομολογία όλοι θα πούμε για την Ευρώπη ότι είναι ίσως η καλύτερη οικογένεια που μπορούμε να ζήσουμε, αλλά υπάρχουν θέματα και προβλήματα. Και νομίζω με αυτό θέλω να πω 2-3 πράγματα που αφορούν και νομίζω με τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα είναι γνωστά και αρχίζουμε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Νομίζω ότι η ιστορία του Πασόκ είναι, τα είπε και χαίρομαι, η κυρία Ξενογιαννακοπούλου. Είναι σημαντικό ότι αναδεικνύεται και από άλλους χώρους ότι η ιστορία κομμάτων όπως του Πασόκ, του Ανδρέου Παπανδρέου και του Κώστα Σιμίτη έδωσαν πολύ μεγάλη μάχη για τη χώρα στην Ευρώπη, γιατί διέγνωσε πολύ σωστά το Βορρά και το Νότο. Ο Κώστας Σιμίτης, η κυβέρνησή του και ο Γιώργος Παπανδρέου μαζί διέγνωσαν το θέμα με την Κύπρο, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια μεγάλη και σημαντική εξέλιξη που τη βίωσα. Και αυτό θέλω να πω. Και νομίζω ότι ένα σταθμό που ξεχνάμε όλοι είναι η μεγάλη οικονομική κρίση του 2009-2010. Εκεί οι πραγματικοί Ευρωπαίοι πήραν συγκεκριμένες αποφάσεις και έδωσαν μια συγκεκριμένη μάχη χωρίς να φοβηθούν το πολιτικό κόστος. Κατά την άποψή μου τότε, στο πρώτο μέρος της μεγάλης κρίσης που η Ευρώπη φέρθηκε άδικα στη χώρα μας. Σκεφτείτε ότι τώρα έριξε γύρω στο 1,5-3 και τότε για 100 δισεκατομμύρια, όχι ότι δεν υπήρχαν θέματα και αλλαγές που έπρεπε να γίνουν, πίεσε πάρα πολύ την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, τότε, θεωρείτε ότι λειτουργήσε τιμωρητικά, κύριε Κωνσταντινόπουλε? Μπορεί κάποιες φορές να λειτουργήσε και τιμωρητικά. Όμως εκεί, στη δύσκολη φάση αυτή που μέχρι τότε οι Έλληνες είχαν μάθει όλοι και όλοι μας ως κοινωνία είχαμε δει την Ευρώπη μόνο με τα θετικά της. Ναι. Ήρθε μια στιγμή που έπρεπε να πάρουμε σκληρές αποφάσεις. Και εκεί ο πολιτικός κόσμος διαχωρίστηκε σημαντικά. Ένας κόσμος ο οποίος είπε, ναι, πρέπει να μείνουμε στην Ευρώπη, να προσπαθήσουμε να κάνουμε αλλαγές, ακόμα και αν είμαστε πειραματόζω. Σας θυμίζω ότι δεν υπήρχαν μηχανισμοί και όλα αυτά. Υπήρχε τότε για μένα μια γενναία κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία αυτοί που έμειναν και ψήφισαν μέχρι το τέλος και στήριξαν, και όχι, δεν μιλώ για αυτούς που έφυγαν και κιότεψαν, μιλάω για αυτούς και τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Βαγγέλη Βινιζέλο. Στην πιο δύσκολη στιγμή της χώρας, και χαίρομαι που ήμουν σε αυτή την κοινοβουλευτική ομάδα, με πολύ μεγάλο πολιτικό κόστος, ψυχολογικό, προσωπικό, οικογενειακό, θέλω να ξέρετε ότι βιώσαμε και δώσαμε μια μάχη, γιατί πιστεύαμε ότι το μέλλον μας είναι στην Ευρώπη. Δεν κάναμε ούτε τους αγανακτισμένους και το σκίσιμα των μνημονίων, δεν κάναμε ούτε τα ζάπια και όλα αυτά. Και ποιοι ήταν απέναντι? Απέναντι ήταν όλο το πολιτικό σύστημα. Όχι, ακόμα και Ελλάδα, τα κόμματα της Δραχμής. Στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Κοιτάξτε να δείτε, τα πρόσωπα που ήταν στην. Θυμάστε, ήταν μια συντηρητική Ευρώπη, κύριε Χατζηπανόπουλε. Αλλά τότε, όπως πολύ σωστά έλεγε και ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Βαγγέλης Βενιζέλος, δεν ήταν μόνο θέμα πολιτικών αντεπαρθέσεων. Ήταν και κρατών. Και ο τρόπος που ήθελαν να στείλουν το μήνυμα στις χώρες αυτές του Νότου. Και δυστυχώς εκείνο τον καιρό, βρήκαν και πολλούς εντός της Ελλάδας. Θα θυμάστε τότε τα κόμματα της Δραχμής. Η Δραχμή ξανάρχισε να έρχεται στο προσκήνιο. Θα θυμάστε τότε κόμματα που έλεγαν ότι θα βρούμε λεφτά από τον κύριο Πούτιν και όλα αυτά. Τι θέλω να πω για μένα ένας πολύ σημαντικός σταθμός. Για να κλείσετε, για να περάσουμε στον κύριο. Ένα σημαντικό σταθμός βεβαίως. Ένα σημαντικό σταθμός για μένα είναι αυτή η εποχή. Που στην εποχή εκείνη πολιτικά κόμματα έβαλαν τη χώρα πάνω από το κομματικό όφελος, πήραν τέτοιες αποφάσεις που σήμερα είμαστε, και θα μιλήσουμε νωρίτερα και για το λαϊκισμό, αλλά και για το σήμερα είμαστε σε μια εποχή να μοιραζόμαστε έστω αυτά τα εμβόλια με το λάθος τρόπο που το έκανε η Ευρώπη. Ωραία. Το ίδιο εμβόλιο, τη ίδια κατανομή να γίνεται με ισότητα στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Κύριε Ζαχαριάδη.
Αναφέρθηκε και ο κύριος Κωνσταντινόπουλος στη στάση που είχαν ορισμένα κόμματα εκείνη την εποχή, τα πρώτα χρόνια της μεγάλης κρίσης, αναγνωρίζοντας βέβαια παράλληλα και αυτή την τιμωρητική διάθεση που υπήρχε και από τη μεγάλη πλειονότητα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δικό σας έτσι... απόσταγμα εκείνης της περίοδου, το πολιτικό στίγμα, ποιο είναι? Νομίζω ότι το στίγμα εκείνης της περίοδου είναι ότι η Ευρώπη δεν ήταν έτοιμη να διαχειριστεί κρίση στο εσωτερικό της. Και όταν ήρθε η κρίση, λειτουργήσε περισσότερο μία άποψη, μία αντίληψη και μία στρατηγική εθνικών περιχαρακώσεων, παρά μία ενιαία ευρωπαϊκή απάντηση. Πέρασαν πολλά χρόνια, την πλήρωσε καταρχήν η Ελλάδα, την πλήρωσαν και άλλες οικονομίες του Νότου, μέχρι να καταλάβουν όλοι ότι χρειάζεται σε μεγάλες διεθνείς προκλήσεις συνεκτικές πολιτικές και ευρωπαϊκές απαντήσεις. Αν αυτά τα οποία αποφασίστηκαν τώρα, αυτά τα δειλά, αυτά τα οποία είναι τα μισά από αυτά τα οποία κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αν είχαν αποφασιστεί ένα τμήμα αυτών το 2010, η Ελλάδα δεν θα είχε περάσει 25% ύφεση, δεν θα είχε περάσει 40% φτωχοποίηση, δεν θα είχε φτάσει στο 30% η ανεργία. Και, εν πάση περιπτώσει, όταν μεταχειρίζονται τη χώρα σου, και όχι μόνο τη χώρα σου, την Ευρώπη, διότι εγώ εδώ πέρα προσέρχομαι με την ταυτότητα, προφανώς, του βουλευτή του Εθνικού Κοινοβουλίου, αλλά του Ευρωπαίου πολίτη. Πάνω απ' όλα αυτό καθορίζει. Έχεις ευθύνη να αντιδράσεις, έχεις ευθύνη να αντισταθείς, έχεις ευθύνη να συνομιλήσεις με άλλους οι οποίοι έχουν κοινές στρατηγικές. Άρα λοιπόν συμφωνώ εγώ επί της αρχής με τον κύριο Κωνσταντινόπουλο ότι καθοριστικές προσωπικότητες για την Ευρώπη αυτά τα 10 χρόνια, από ποια πλευρά και αν το βλέπει ο καθένας, είναι για παράδειγμα ο κύριος Σόιμπλε. Και να δούμε πού ήταν στο παγκόσμιο οικονομικό στερέωμα η Ευρώπη το 2008, που ξεκινούσε τη διακυβέρνησή της η κυρία Μέρκελ, και πού είναι σήμερα. Ποια είναι η τάση για την Ευρώπη στον κόσμο, συρρήκνωση. Ποια είναι η τάση για τη Δύση στον κόσμο, πάλι συρρήκνωση. Και πώς, όχι με ηγεμονισμούς της Ευρώπης ή των Ηνωμένων Πολιτειών, μπορεί να διασφαλίσει για τα επόμενα 40 χρόνια η Ευρώπη μία θέση στον κόσμο που να της εξασφαλίζει κοινωνική ευημερία και κοινωνική συνοχή. Επειδή μπήκαμε στο θέμα των προσωπικότητων, εγώ νομίζω ότι όλοι έπαιξαν ρόλο, και αυτό είναι σημαντικό και για την Ευρώπη και για τις κοινοβουλευτικές δημοκρατίες. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη κατάκτηση στις δύσκολες μέρες που περνάμε και σήμερα είναι το θέμα της ειρήνης στην Ευρώπη όλα αυτά τα χρόνια, από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι και σήμερα. Είναι μεγάλο στοίχημα ότι είναι το μεγαλύτερο πείραμα δημοκρατικής διακυβέρνησης στην ανθρώπινη ιστορία, και είναι πολύ σημαντικό για μας και για τη δική μου πολιτική οικογένεια ότι είναι το μεγαλύτερο και κοινωνικά διάχυτο κοινωνικό κράτος και κράτος πρόνοιας στην ανθρώπινη ιστορία. Δύο στιγμές θέλω να ξεχωρίσω. Την υπόθεση του περιβάλλοντος στις αρχές δεκαετίας του 90 με το πρωτόκολλο του Κιώτο και την Ευρώπη τότε να παίζει πρωτοπόρο ρόλο στην ενσωμάτωση περιβαλλοντικών πολιτικών. Βεβαίως το ζήτημα του κοινού νομίσματος, το οποίο όμως έγινε με ατελή οικονομική και πολιτική ολοκλήρωση. Και κλείνω, για να μην κάνω κατάχρηση του χρόνου στο επίπεδο των προσώπων. Έχω ένα λεπτό. Ωραία. Και κλείνω με το θέμα των προσώπων, με προσωπικότητες οι οποίες σημάδευσαν από το δικό μας πολιτικό χώρο την εσωτερική πολιτική σκηνή της χώρας, γιατί για να μπορέσει να καταστεί η ευρωπαϊκή ιδέα μια ιδέα πλειοψηφική στο εσωτερικό της κοινωνίας και να κατανοήσει όλο το πολιτικό φάσμα, το μεγαλύτερο τμήμα του TST Ευρώπη, ποιες τα πλεονεκτήματα και τις δυσκολίες, εγώ θέλω να αναφερθώ στο Μιχάλη Παπαγιαννάκη, ο οποίος έχει φύγει 12 χρόνια από τη ζωή. Ήταν μια κορυφαία προσωπικότητα η οποία διαμόρφωσε σε δύσκολους καιρούς ιστορικά για την αριστερά την σύγχρονη ευρωπαϊκή και οικολογική φυσιογνωμία του χώρου μας. Μίλησε με τρόπο προωθητικό και μπορώ να πω και προφητικό πολλές φορές και για τα πλεονεκτήματα αλλά και για τις αδυναμίες της Ευρώπης. Και νομίζω ως ευρύτερος χώρος της ανανεωτικής αριστεράς του οφείλουμε πάρα πολλά για την καινοτόμα και την σύγχρονη ματιά του. Ωραία. Βλέπετε ότι η διαδικασία προχωράει γρήγορα, οπότε καλό είναι να γίνεται αυτή η αναλλαγή. Μας περιμένει υπομονητικά η κυρία Κεφαλογιάννη. Να της δώσουμε το λόγο. Κυρία Κεφαλογιάννη, καλή σας ημέρα. Θα θέλαμε να είστε μαζί μας, αλλά καταλαβαίνουμε ότι αυτό πολλές φορές δεν είναι δυνατόν. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι δική μου επιλογή να μείνουμε κοντά σας. Πρέπει να ακολουθώ κάποια υγειονομικά πρωτόκολλα αυτό το διάστημα. Επειδή αυτή η ενότητα, αν θέλετε, έχει και λίγο ιστορική αξία και επειδή μιλάμε για τα 40 χρόνια της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, θέλω να υπενθυμίσω ότι ήδη από το 1959 είχαμε υποβάλει το αίτημα της σύνδεσης με την ΕΟΚ. Το 1961 είχαμε υπογράψει τη Συμφωνία Σύνδεσης που προέβλεπε και τις οικονομικές προϋποθέσεις για την ένταξη της Ελλάδας. Και όλο αυτό διεκόπη ουσιαστικά το 1967 λόγω του πραξικοπήματος. Επομένως, η κεντρική επιλογή του Κωνσταντίνου Καραμαλή, που έθεσε ουσιαστικά έναν από τους κεντρικούς πυλώνες της μεταπολιτευτικής ιστορίας της χώρας, ήταν η ένταξη της Ελλάδας μετά την μεταπολίτευση στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Και επειδή καλό είναι ακριβώς επειδή έχει μια ιστορική αξία η συζήτησή μας, να θυμίσουμε και την εμβληματική φράση που είχε χρησιμοποιήσει πριν από 46 χρόνια από το βήμα της Βουλής ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, λέγοντας «Η Ελλάς πολιτικά, αμυντικά, οικονομικά, πολιτιστικά ανήκει στη Δύση». Και νομίζω ότι αυτό θα έλεγε κανείς ότι συμβολικά αποτελεί και την αρχή μιας μεγάλης εθνικής επιτυχίας. Θέλω να την ονομάσω έτσι, γιατί βλέπω ότι σε ένα πάνελ σήμερα με πολιτικούς που προέρχονται από διαφορετικές πολιτικές οικογένειες και ιδεολογίες, υπάρχει, αν θέλετε, μία ομοφωνία σε αυτό. Οπότε, νομίζω ότι είναι μια μεγάλη εθνική επιτυχία που έχει εξασφαλίσει για την Ελλάδα δημοκρατία, ειρήνη και ευημερία. Και είναι από τις πολιτικές εκλογές, γιατί να μην το πούμε ότι δικαιώνονται ιστορικά, καθορίζουν το μέλλον της χώρας μας και αποτελούν, το βλέπουμε σε όλες τις μετρήσεις, και ταυτοτικό σημείο αναφοράς, όχι μόνο προφανώς για την παράταξή μου, που είναι η παράταξη που έκανε αυτή τη μεγάλη εθνική επιλογή, αλλά και για την συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων. Κυρία Κεφαλογιάννη, ποια πρόσωπα εσείς ξεχωρίζετε? Πρόσωπα κλειδιά που θεωρείτε και με συμβολική και με πολιτική παρουσία. Προφανώς μιλάμε για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, διότι ναι, και όλες οι πλειοψηφικές τάσεις που βλέπουμε στις έρευνες και τις γνώμεις σε σχέση με το κατά πόσο οι Έλληνες δέχονται αυτή τη συμμετοχή της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, όλο αυτό δικαιώνει την πολιτική στρατηγική του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Όμως, θέλω εδώ να πω κάτι που μπορεί να ακούσετε και περίεργο, ότι τελικά και η στάση όλων των μετέπειτα κομμάτων εξουσίας που ακολούθησαν ουσιαστικά την ίδια πολιτική, μπορούμε να πούμε ότι και εκεί θα δούμε πρόσωπα τα οποία, αν και αμφιλεγόμενα ή με μια τάση αμφισβήτησης στην αρχή, αναφέρομαι προφανώς τον Ανδρέα Παπανδρέου, γιατί στα λόγια προφανώς ξεκίνησε αμφισβητώντας αυτή την πολιτική επιλογή μέσω μιας την εποχή εκείνη βαθιά λαϊκιστικής ρητορικής, στην πράξη τελικά ακόμα και εκείνος λειτουργήσε προς την κατεύθυνση μιας ενωμένης Ευρώπης. Και υπόθηκε ήδη ότι όντως, επί κυβέρνησης Πασόκ έχουμε και την εκπλήρωση ενός άλλου σημαντικού προδιαγεγραμμένου σταθμού για την Ελλάδα, όπως ήταν η ένταξή μας στην Ευρωζώνη. Και παρά τα πολλά πράγματα που μπορεί να πει κανείς για το εάν η Ελλάδα όφιλε τότε να μπει στην Ευρωζώνη, πρέπει να περιμένει, αν τελικά αυτό είναι μια επιλογή που είναι δικαιωμένη, στις έρευνες της κοινής γνώμης φαίνεται ότι οι πολίτες τουλάχιστον πιστεύουν ότι αυτή είναι μια δικαιωμένη πολιτική επιλογή, και αυτό παρά την σφοδρή κρίση της δεκαετίας του 10, του λαϊκισμού που κυριάρχησε σε μεγάλο βαθμό και μιας αντιευρωπαϊκής ρητορικής που καλλιεργήθηκε κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο. Γι' αυτό όμως νομίζω ότι θα μιλήσουμε στην επόμενη ενότητα. Άρα, συνοψίζοντας, κρατάω την εμβληματική μορφή του Κωνσταντίνου Καραμαλή που συμβολίζει την ευρωπαϊκή μας πορεία, αλλά και την στίχηση πίσω από αυτόν της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού, αλλά και των κομμάτων, των πολιτικών κομμάτων του ελληνικού κοινοβουλίου. Και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την πρώτη σας τοποθέτηση. Είναι μέσα στον χρόνο. Θέλω να δώσουμε τώρα το λόγο στον κύριο Καμίνη. Και εσείς με πολύ μεγάλη εμπειρία. Ναι, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να αποτίσουμε πρώτα απ' όλα ένα φόρο τιμής και στους ιδρυτές, τις μεγάλες ιδρυτικές φυσιογνωμίες, στον Ζαν Μονέ, τον Ρομπέρ Σουμάν, τον Αλτιέρο Σπινέλη. Κατά δεύτερο λόγο, πρέπει να τονίσουμε τη σημασία του γαλλογερμανικού άξονα που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θέλω έτσι να αναφερθώ και στον Χέλμουτ Κόλ, τον Χέλμουτ Σμιτ και τον Κόνραντ Αντενάουερ. Το τρίτο είναι, νομίζω, ότι πρέπει να δούμε
να ποτίσουμε, έτσι μάλλον να διακρίνουμε τη συνεισφορά τριών πρωθυπουργών της Ελλάδας. Του Κωνσταντίνου Καραμαλή ελέγχθη. Μόνος του ουσιαστικά βάζει την Ελλάδα στην ΕΟΚ. Κατά δεύτερο λόγο του Ανδρέα Παπανδρέου. Και να δούμε την περίεργη έτσι αλλαγή στην πολιτική του και πόσο εκ των υστέρων νομιμοποιεί την παρουσία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξεκινάει ως ένας πολέμιος, περνάει στην ειδική σχέση της Ελλάδας με την ΕΟΚ και τελικά φτάνει να είναι ο πρωταγωνιστής των μεσογειακών ευρωπαϊκών ολοκληρωμένων προγραμμάτων και ουσιαστικά να γίνεται και αυτός ένας ευρωπαϊστής και αυτό έχει τεράστια σημασία. Πρέπει να ποτίσουμε και ένα φόρο τιμής και στους χιλιάδες, πιστεύω, Έλληνες, τους μορφωμένους και τους κοσμοπολίτες, που είτε είναι διπλωμάτες, είτε ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι στα Υπουργεία, σύμβουλοι υπουργών, ακαδημαϊκοί, τεχνοκράτες, άνθρωποι που δούλεψαν τα διάφορα κείμενα, τις συνθήκες με τις οποίες εντάχθηκε η Ελλάδα στην ευρωπαϊκή, στην οικονομική κοινότητα και στη συνέχεια όλο το πρωταγωνιστικό ρόλο που είχαν και παραμένουν αφανείς. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι το συνολικό πολιτικό σύστημα στην κρίσιμη στιγμή του 2015 τον Ιούλιο έτσι δείχνει όλοι πλέον να αφυπνίζονται. Το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών που γίνεται τότε και ομοφωνεί πράγμα πάρα πολύ σπάνιο για Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών στη χώρα μας, να στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα τότε στη διαπραγμάτευση που πηγαίνει στις Βρυξέλλες, νομίζω ότι είναι ένα κομβικό σημείο και πρέπει, πιστεύω, όταν θα καταστεί από την ιστορία και καθαρός και ο ρόλος τον οποίο διαδραμάτισε και ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας εκείνες τις πολύ κρίσιμες μέρες, ο Προκόπης Παυλόπουλος, για την παραμονή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σταθμοί. Σταθμοί θα έλεγα ότι είναι οι μεγάλες έτσι, συνθήκες, η Νίκαια, το Μάστριχτ, η Λισαβόνα. Νομίζω ακόμα και τώρα η απόφαση αυτή για το Ταμείο Ανάκαμψης είναι μια απόφαση τεράστιας σημασίας. Έτσι το Συμβούλιο των Υπουργών στο Πόρτο που μιλάει πια για την κοινωνική Ευρώπη μετά την πανδημία είναι όλοι σταθμοί οι οποίοι μας δείχνουν ότι η Ευρώπη μπορεί μέσα από αυτές τις κρίσεις, όπως πολύ νωρίς είχε ελεγχθεί, να προχωρήσει. Πολύ αρκεί ωραία. Να μην μένουμε ικανοποιημένοι με το σύνθημα «Μένουμε απλώς όρθιοι», αλλά ωραία. Να προχωράμε, να διευρύνουμε τα όρια μας. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε. Ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΖΑ, ο κύριος Κόκκαλης. Θα θέλαμε τη δική σας έτσι πιο φρέσκια ματιά στην πολιτική, κύριε Κόκκαλη. Έχετε τη μικρότερη πολιτική εμπειρία. Τι ξεχωρίζετε λοιπόν εσείς? Ευχαριστώ για την εικόνα της φρεσκάδας. Θα ξεκινήσω από τη δικιά σας παρατήρηση ότι είμαι 40 χρόνια Ευρωπαίοι και δεν θα συμφωνήσω. Είμαστε Ευρωπαίοι πολλές εκατοντάδες χρόνια περισσότερα και η συζήτηση που κάνουμε σήμερα είναι για την πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η Ευρωπαϊκή Πολιτική Ένωση βασίζεται στο Μανιφέστο του Βεντοντέτε του 1941 από τον Αλφέρο Σπινέλη στην φασιστική Ιταλία. Συγγνώμη, κύριε, ακούγεστε, σας παρακαλώ. Κύριε Καμίνη, ακούγεστε, αν θέλετε, μην μιλάτε μεταξύ σας. Συγγνώμη, κύριε Κόκκαλη, συνεχίζω. Παρακαλώ, ευχαριστώ. Στο ιδρυτικό λοιπόν μανιφέστο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει σημασία να θυμηθούμε ότι γράφτηκε την ώρα που διεξαγάγεται ένα εντελώς διαφορετικό πείραμα ευρωπαϊκής ενοποίησης υπό το βάρος των όπλων, υπό το βάρος μιας ρατσιστικής και φασιστικής νοοτροπίας και εκεί επιλέχθηκε μια Ευρώπη, μια πολιτική Ευρώπη που είναι βασισμένη σε αξίες, σε αξίες αλληλεγγύης, της ανθρωπιάς, της προσοχής για τον συνάνθρωπο. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η κατεύθυνση που ξεκίνησε το ευρωπαϊκό πείραμα, που ξεκίνησε την ευρωπαϊκή δημοκρατία, μια δημοκρατία που, όπως σε κάθε δημοκρατία, επαφίεται στην ποιότητα της συμμετοχής των πολιτών της, δηλαδή ημών. Άρα νομίζω ότι το επόμενο, το σημαντικότερο βήμα θα είναι οι ευρωεκλογές του 2024 και η δυνατότητα που πιθανώς θα πρέπει να έχουμε μέσα από τη διαδικασία της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης να μπορέσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες να εκλέξουν Ευρωπαίους βουλευτές και να αντιπροσωπεύονται σε μια πραγματικά πολιτικά ενοποιημένη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν συνέβη. Δεν συνέβη ειδικά τα τελευταία 30 χρόνια όπου η πολιτική ένωση έγινε περισσότερο οικονομική. Η μεγάλη αύξηση της δύναμης των κρατών μελών
με τις επιπτώσεις που είδαμε όλοι και στη χώρα μας. Η πολιτική που οδήγησε, αν θέλετε, στην κρίση, που τέλος σήμερα μας έφερε στο Ταμείο Ανάκαμψης και πάνω απ' όλα ανθεκτικότητας. Θυμόμαστε συχνά την ανάκαμψη, ξεχνάμε την ανθεκτικότητα. Η ανάκαμψη δεν σημαίνει να επιστρέψουμε σε μια πολιτική οικονομία που κανιβαλίζει τον πλανήτη για τις κοινωνίες. Σημαίνει να προχωρήσουμε μπροστά, γιατί σημαίνει να προχωρήσουμε διαφορετικά σε μια ευρωπαϊκή κοινωνία όπου οι πολίτες, όπως προβλέπουν τα άρθρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακούγονται όσο πιο κοντά και όσο πιο σημαντικά στις αποσυλλήψεις των αποφάσεων. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Να περάσουμε στον κύριο Παγουλάτο τώρα, τον καθηγητή μας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κύριε Παγουλάτο, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε σαν οικονομική ένωση, έτσι δεν είναι? Να μας πείτε καταρχήν για τους σταθμούς, τουλάχιστον έτσι να τα συνοψίσετε κι εσείς, να μας πείτε την άποψή σας και τι συνέβαλε στο να φτάσουμε εδώ. Θα ήθελα να θυμίσω, γιατί συνηθίζουμε να λέμε ότι η Ευρώπη εξασφάλισε 70 χρόνια ειρήνη στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, αλλά να σκεφτούμε λίγο το μεγαλειώδες του εγχειρήματος. Όταν τα ερείπια του πολέμου ακόμα κάπνιζαν στην Ευρώπη, πριν καν οι πληγές του πολέμου εξαφανιστούν, η Ευρώπη ήταν ένα απέραντο νεκροταφείο. Κάποιοι άνθρωποι, τους ανέφερε και ο Γιώργος Καμίνης, έβαλαν μπροστά αυτό το εγχείρημα της Ένωσης της Ευρώπης, μαζί με τη Γερμανία. Οι πρώτες 6 χώρες ήταν χώρες οι οποίες είχαν αιματοκυλιστεί μεταξύ τους. Και μάλιστα μιλήσατε για μια οικονομική ένωση, αυτή ήταν η στρατηγική. Αλλά το αρχικό εγχείρημα της Ευρώπης προέβλεπε ακόμα και αμυντική κοινότητα, η οποία απορρίφθηκε κάποια στιγμή το 1952. Άρα, να σκεφτούμε λίγο το μέγεθος, το ιστορικό διαμέτρημα αυτού του τεράστιου εγχειρήματος, το οποίο πράγματι κατέληξε να εξασφαλίσει 70 χρόνια για την Ευρώπη της μακροβιότερης ειρήνης, σταθερότητας και δημοκρατίας που έχει ζήσει ποτέ στην ιστορία της. Τώρα, εάν επέλεγα ένα σταθμό, θα επέλεγα εκείνον που είχε την πολλαπλασιαστικότερη επίδραση στην εξέλιξη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό ήταν το πρόγραμμα ενιαίας ευρωπαϊκής πράξης που ανέφερε η κυρία Γιαννάκου. Διότι πάνω σε αυτό το πρόγραμμα της ενιαίας αγοράς, που είναι το πρόγραμμα πυρήνας της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, πάνω σε αυτό οικοδομήθηκαν όλα τα επιπλέον πατώματα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Δηλαδή, η ενιαία αγορά ήταν αυτή που κατέστησε την Ευρώπη μια πραγματική οντότητα στο παγκόσμιο επίπεδο, μια ενιαία εμπορική δύναμη και ρυθμιστική υπερδύναμη πλέον, γιατί η Ευρώπη είναι μια εμπορική και ρυθμιστική υπερδύναμη. Πάνω σε αυτήν χτίστηκε το εγχείρημα του ενιαίου νομίσματος, πάνω σε αυτό χτίστηκε η πολιτική ενοποίηση, πολιτικές των εσωτερικών υποθέσεων και άρα και τα στοιχεία της πολιτικής ολοκλήρωσης. Και πάνω στην ενιαία αγορά, βέβαια, οικοδομήθηκαν και τα διαρθρωτικά ταμεία. Τα διαρθρωτικά ταμεία ήταν το στοιχείο με το οποίο εξορροπήθηκαν οι συνέπειες ενιαίας αγοράς για τις χώρες περιφέρειας. Επομένως, αποτέλεσε ένα μεγάλο εγχείρημα θετικού αθροίσματος η ενιαία αγορά. Τώρα, εάν ήθελα να πω κάτι για το ρόλο της Ευρώπης στην πορεία της Ελλάδας, θα έλεγα ότι ήταν η πιο ισχυρή άγκυρα την οποία κατάφερε ποτέ να επιλέξει και στην οποία να προσδεθεί η χώρα μας τελευταίες δεκαετίες. Και με μια έννοια έχουμε το ευρωπαϊκό αποτύπωμα, το ρόλο της Ευρώπης ως καταλύτη σε όλα τα μεγάλα εγχειρήματα μετασχηματισμού της ελληνικής πολιτικής οικονομίας. Την εμπέδωση δημοκρατίας μετά το 1974, την περιφερειακή σύγκληση και αναδιανομή και τη γεφύρωση του μετεμφυλιακού τραύματος στη δεκαετία του 1980, με τους πόρους που μπόρεσαν να πετύχουν αυτή την εσωτερική περιφερειακή σύγκληση και σύγκληση των εισοδημάτων, το άνοιγμα της οικονομίας στον έξω κόσμο, μια οικονομία προστατευμένη, κρατικοπαρεμβατική, μέχρι τότε άρχισε να ανοίγει σιγά σιγά με το εγχείρημα του 92 της ενιαίας αγοράς, τη δημοσιονομική και νομισματική σύγκληση. Η χώρα μας είχε διψήφιο πληθωρισμό μέχρι το 94 και πλοηγήθηκε προς τη δημοσιονομική σταθερότητα, τη μείωση των ελλημάτων, τη μείωση του πληθωρισμού, χάρη στο εγχείρημα της ονομαστικής σύγκλησης της ΟΝΕ. Πρόσωπα θα μας πείτε. Πρόσωπα θα επέλεγα στην Ελλάδα προφανώς ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, διότι οραματίστηκε μπροστά από την εποχή του κάτι το οποίο η κοινή γνώμη δεν οδηγούσε. Εάν γινόταν ένα δημοψήφισμα τότε για την ένταξη της χώρας στην τότε ΟΚ, θυμίζω ότι τότε ΟΚ ήταν μόνο ένα εγχείρημα κοινής αγοράς, δεν είχε ούτε διαρθρωτικά ταμεία, ούτε αναδιαμνητικές πολιτικές. Θα ήταν εξαιρετικά αντιδημοφιλές, ακόμα και στη Νέα Δημοκρατία της εποχής. Είδε μπροστά, είδε τη δυναμική του ευρωπαϊκού εγχειρήματος και προσέδεσε τη χώρα στο πιο σημαντικό ιστορικό της κεκτημένο τελευταίων δεκαετιών. Από την Ευρώπη, μάλλον, θα επέλεγα δύο. Το Ζακ Ντελόρ, διότι ηγήθηκε μιας πραγματικής κοσμογονίας στην ευρωπαϊκή ενοποίηση.
η πιο δημιουργική περίοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η περίοδος της αισιοδοξίας, και ο Jean-Claude Juncker, διότι ηγήθηκε της πιο δύσκολης περίοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις μεγάλες κρίσεις που έπεφταν η μία μετά την άλλη, την Ευρωζώνη, τον Brexit, το μεταναστευτικό, τον Τραμπ, την άνοδο του λαϊκισμού, και κατάφερε με μια πολιτική ευφυΐα και συναισθηματική ευφυΐα να φέρει την Ευρώπη πιο κοντά στην καρδιά και των κοινωνιών του Νότου, που είχαν πληγεί σε σημαντικό βαθμό από την κρίση. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στην σύνδεσή μας με την αναπληρώτρια καθηγήτρια του Σέλφεντ, την κυρία Ειρήνη Καραμούζη. Συγγνώμη, θα ήθελα να μην ανανεώσουμε τον χρόνο για τη δεύτερη ενότητα, παιδιά, επειδή ακριβώς ήταν και η εισαγωγή μας. Τα πρώτα 3-4 λεπτά, έχουμε νομίζω 3-4 λεπτά για την κυρία Καραμούζη, το χρόνο της, και μετά θα το ανανεώσουμε. Ευχαριστώ, για να μας διευκολύνει και εμάς. Ναι, ωραία, για να έχουμε και εμείς αίσθηση του χρόνου. Κυρία Καραμούζη, να αρχίσουμε από πρόσωπα κλειδιά. Ποια ξεχωρίζετε εσείς σε αυτή την οικονομική και πολιτική ενοποίηση, στα βήματα που έγιναν σε αυτά τα 40 χρόνια? Ναι, γεια σας, ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Εγώ, σας ιστορικός στην παρέα αυτή εδώ, θεωρώ ότι ένα τα σημαντικότερα πρόσωπα που περιτριγυρίζουν τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, που παίρνει την απόφαση και αναφέρθηκε ο κύριος Καμίνης σε αυτό, είναι αυτή η ομάδα των τεχνοκρατών και υπουργών. Τείνουμε να ξεχάσουμε ότι στο τέλος της ημέρας η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ένταξη στην ΟΝΕ, επαφείται σε πολύ σκληρές τεχνικές διαπραγματεύσεις. Ως ιστορικός που έχει δει τα ευρωπαϊκά αρχεία, μπορώ να σας πω ότι τη δεκαετία του 70, όταν επετέφθη η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έπαιξαν τεράστιο ρόλο άτομα όπως ο Κοντογιώργης, είναι μια μορφή που βλέπουμε στην πολύ γνωστή φωτογραφία της υπογραφής της συνθήκης προσχώρησης στο Ζάπιο, και άλλοι υπουργοί όπως ο Παπαλιγούρας. Είναι μια ομάδα που συλλέγει ο καθηγέτης, και στην περίπτωση αυτή ο Καραμαλής, που υλοποιούν αυτό το μεγάλο όραμα. Το δεύτερο που ήθελα να αναφέρω, γιατί είναι ιστορικά είναι πολύ σημαντικό και δείχνει για την Ελλάδα πώς έχει πέρμετες φιλοδοξίες και καταφέρει να τις υλοποιήσει, έχει να κάνει με τη στρατηγική της Ελλάδος στη δεκαετία του 70. Και αυτό γιατί υπόθηκε πολύ σωστά ότι η Ελλάδα δεν ήταν οικονομικά έτοιμη, και φυσικά υπήρχε ένα τρομερό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητά της, το οποίο φάνηκε τη δεκαετία του 80 και του 90. Όμως αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι οι Έλληνες είχαν πραγματικά σπουδάσει και καταλάβει πώς λειτουργούν οι ευρωπαϊκοί μηχανισμοί. Και γιατί το λέω αυτό? Η Ελλάδα είχε δει πώς η Αγγλία προσπάθησε, το Ηνωμένο Βασίλειο, για μια δεκαετία να εισέλθει στην Ευρωπαϊκή, στην ΕΟΚ τότε, και δεν τα κατάφερνε. Και ο λόγος ήταν ο εξής. Οι διαπραγματεύσεις για διεύρυνση είναι πάρα πολύ μονότονες και μονόχνοτες, με την έννοια ότι όταν αιτείσαι για να γίνεις μέλος, έχεις πολύ περιορισμένη δύναμη. Στην ουσία διαπραγματεύεσαι μόνο μια μεταβατική περίοδο. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και η ομάδα το καταλάβανε πολύ καλά και συνειδητοποίησαν ότι μόνο όταν γίνεις μέλος μπορείς πραγματικά να αποκτήσεις δύναμη. Οπότε η ταχύτητα, παρόλο που ήταν κρατακριτέα, ήταν η σωστή στρατηγική. Γιατί μετά ως μέλος μπορείς να διαπραγματευτείς και να ανασκευάσεις τους όρους της ένταξης, κάτι που έκανε πολύ επιτυχημένα ο Ανδρέας Παπανδρέου. Οπότε θεωρώ ότι αυτό που βλέπουμε στην ιστορία των 40 χρόνων της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ουσιαστικά περιβάλλεται γύρω από τρία στοιχεία. Αυτές οι υπέρμετρες φιλοδοξίες, αυτή υπάρχει μια υποβόσκουσα λογική στα 40 χρόνια, αυτές οι υπέρμετρες φιλοδοξίες, τα μεγάλα οράματα, αλλά με τους σωστούς ανθρώπους, στις σωστές θέσεις να μπορούν να το υλοποιήσουν. Το κομμάτι το πιο αδύναμο φυσικά είναι το θέμα της υλοποίησης αυτών των ευρωπαϊκών προγράμματων στην ελληνική πραγματικότητα. Μπορούμε να το συζητήσουμε και αργότερα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Που κρατήσατε και το χρόνο. Εγώ θέλω να παρατηρήσω ότι σε αυτόν τον πρώτο γύρο που κάναμε, με τα πρόσωπα και όλα αυτά που είπαμε, κανείς δεν έχει αναφερθεί στο πρόσωπο της κυρίας Μέρκελ. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Ίσως με ξέρεις, έρθει στη συζήτηση που θα έρθει σίγουρα. ναι, και ναι. Πλάγια. την επόμενη φορά. Ούτε του Σόιμπλε ακούσαμε, βέβαια. Το Σόιμπλε το είπε ο κύριο Ζαχαριάδης, όχι την κυρία Μέρκελ. Λοιπόν, πάμε τώρα στη δεύτερη ενότητα. Εκεί λίγο να δούμε περισσότερο τις πολιτικές, πώς παίρνουν οι αποφάσεις, πώς διαχειρίζονται οι κρίσεις. Ένα θέμα που σας απασχολεί και τους πολιτικούς και τους καθηγητές, και γίνεται συχνά έτσι αντικείμενο, θα έλεγα, πολύ μεγάλη αντιπαράθεση, και εκεί στέκεστε. Πώς είναι οι σχέσεις του Βορρά του Νότου, το είδαμε τώρα με τα οικονομικά μας. Πώς αντιμετωπίσαμε την πανδημία, πώς αντιμετωπίσαμε τα μνημόνια. Θέλω να ξεκινήσουμε μια τέτοια κουβέντα τώρα, κυρία Γιαννάκου, από σας και πάλι. Καταρχήν, στη διαχείριση κρίσεων θα ήθελα να αναφερθώ πρώτα στην κατάρρευση του κομμουνιστικού κόσμου το 1990. Η λύση που επέλεξε η Ευρώπη τότε σε αυτή την κρίση, διότι η κρίση είχε αντανάκλαση σε αυτή, ήταν καθαρά πολιτική.
επανένωση δηλαδή της Γερμανίας το 1989 και εν συνεχεία υποψηφιότητες της Ανατολικής Ευρώπης για να υπάρξει μια ισορροπία η οποία είχε διαλυθεί, καταστραφεί μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η δεύτερη μεγάλη κρίση ήταν το 10-20. Αφού είχε εγκριθεί η συνθήκη της Λισαβόνας, εκεί η διεθνής οικονομική κρίση πρώτον είχε πλήξει την Ευρώπη και δεύτερον υπήρχε μία σειρά προβλημάτων όπως το μεταναστευτικό, το Brexit, εν συνεχεία η πανδημία. Παραδείγματος χάρη στο Brexit η Ευρώπη παρέμεινε ενωμένη, αλλά δεν πάβει να έχει χάσει μια μεγάλη χώρα. Με συνεισφορά όχι μόνο πολιτιστική, αλλά και συνεισφορά οικονομική. Το μεταναστευτικό ακόμα δεν έχει επιληθεί. Αποτελεί πρόβλημα. Καθώς και για όλες τις χώρες του Νότου. Ακριβώς. Γιατί δεν είναι μόνο δικό μας πρόβλημα, είναι για όλες ακριβώς τις αποτελεί του πρόβλημα σοβαρό. Εμείς και ακόμα και το εθνικό. Και ακόμα δεν έχει επιληθεί και το θέμα της, του Δουβλίνου 2. Για το οποίο υπάρχουν σοβαρές αντιρρήσεις, προσπάθειες αλλαγών και δεν έχει επιτευχθεί ακόμα λύση. Αυτός ο χειρισμός που έγινε με τα εμβόλια ήταν στην κρίση που υπάρχει μεταξύ των χωρών. Κοιτάξτε, ήταν λάθος η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο χειρισμός καταρχήν ήταν σωστός, να προμηθευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση εμβόλια. Αυτό που είναι εντυπωσιακό, εγώ δεν σας κρύβω ότι πέρσι ακόμα είχα σημειώσει στο Twitter ότι απορώ πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύεται με μία εταιρεία η οποία δεν έχει υποβάλει ακόμα το φάκελό της στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Και πολύ περισσότερο για λόγους εγκυρότητας στο FDA των Ηνωμένων Πολιτειών, που ιστορικά είναι ο σοβαρότερος οργανισμός ο οποίος μπορεί να εγκρίνει κάτι τέτοιο. Και είδατε μετά τα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν. Όμως και μας ως δίνετε, αρχή, αν θέλετε ολοκληρώστε για να περάσουμε... Ως στο αρχή ήταν σωστό. Ένα αυτό και δεύτερον το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο αποτελεί μια μεγάλη σοβαρή κίνηση, αλλά και η πίεση που ασκήθηκε για να εγκριθεί το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο καθυστερούσε πάρα πολύ, δίνει την ευκαιρία να επανενωθεί τουλάχιστον σε κοινές πολιτικές η Ευρώπη και δείχνει την ανθεκτικότητά της, αυτό έχει σημασία, παρά τις κρίσεις. Απλώς επειδή έχουμε ένα λεπτό, θέλω να το ξεκαθαρίσουμε. Εσείς ξέρετε, έχετε εμπειρία. Ήταν σωστό όμως που τα άλλα κράτη πήραν εμβόλια, εμβολιαστήκανε. Εμείς καθυστερούμε πάρα πολύ. Μην νομίζετε ότι εδώ γίνονται λάθος τα πράγματα. Υπάρχει μια καθυστέρηση, αλλά γίνονται με πολύ μεγάλη τάξη. Στη Γερμανία είναι όλεθρος, πραγματικός. Όχι, λέω σαν Ευρώπη, ότι πήγαμε κοινά και αγοράσαμε τα εμβόλια. Αυτό εννοώ. Έπρεπε, σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό. Μάλιστα. Αυτό είναι σωστό. Εμείς ως Ελλάδα, αν δεν γινόταν αυτή η κοινή απόφαση, δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να προμηθευτούμε και αν θα συνέφερε τις μεγάλες εταιρείες να δώσουν σε μικρότερες χώρες. Κυρία Βόζεμπερκ, να μείνουμε λίγο σε αυτό. Να θυμηθούμε ότι και στην αρχή της πανδημίας είχαν δημιουργηθεί διάφορες τραγικές εικόνες και συμπεριφορές είχαν καταγραφεί με τη Γερμανία, ας πούμε, να απαγορεύει την εξαγωγή αναπνευστήρων. Αεροπλάνα με μάσκες να προσγειώνονται στη Γαλλία και να πηγαίνουν για άλλες χώρες, αλλά τελικά να παραμένουν στην ουσία να απαλωτριώνονται οι μάσκες για τον τοπικό πληθυσμό. Βεβαίως αυτό είναι το ένα άκρο. Το άλλο, έγινε σημαντικό βήμα με τον εμβολιασμό. Αλλά δεν υπήρξαν και πολλές καθυστερήσεις, γιατί τώρα φτάνουμε καλοκαίρι, είναι ανεμβολίαστο το η συντριπτική πλειονότητα των Ευρωπαίων πολιτών και έχει χαθεί πολλούς χρόνους και για την οικονομία. Δηλαδή, αυτή η ρυθμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι προβληματική πολύ ακόμη και τώρα.
Να θυμίσω ότι έχετε 4 λεπτά και σε αυτό το Πριν μετρήσετε το χρόνο μου, να ρωτήσω, το κεφάλαιο του λαϊκισμού μπορούμε εδώ να τοποθετηθούμε? Όχι, μετά το έχουμε. Ωραία, για να μην χάσω το χρόνο μου. Μετά, στην τρίτη ενότητα είναι ο λαϊκισμός. Αν τηρήσουμε το χρόνο και στο τέλος θα έχουμε... Το τηρώ εγώ, ναι. Όχι, το ξέρω. Και στο τέλος θα έχουμε χρόνο για να κάνουμε, ας πούμε, και κάποια μικρή παρέμβαση. Σε αυτό που με ρωτάτε... Εδώ έχουμε διαχείριση κρίσεων, εμβόλια... Σε αυτό που με ρωτάτε, κυρία Κοροή, και σε αυτή την επισήμανση που έκανε και ο κύριος Χασαπόπουλος. Καταρχάς να πούμε, επειδή το βάλαμε ως πακέτο, η Ευρωπαϊκή Ένωση ορθώς δέχεται και μια σκληρή κριτική για τους ρυθμούς της, για τα πεπραγμένα της, για την ιστορική της αναφορά σε σχέση με τα κράτη-μέλη και πράγματι στον τομέα της οικονομίας και του μεταναστευτικού, τα βάζω μαζί, εκεί πραγματικά διχάστηκε η Ευρώπη. Το ζήσαμε και εμείς που υπηρετούμε εκεί με την εντολή του ελληνικού λαού, αλλά το είδαμε πολύ εξειδικευμένα. Καταρχάς, είδαμε ότι εδώ και χρόνια υπάρχει ο Βορράς που ευημερεί οικονομικά και ο Νότος που υποφέρει. Τα μνημόνια και τα πακέτα στήριξης αναφέρθηκαν στον Νότο με πάρα πολύ σκληρούς όρους, όπου υπήρξαν κοινωνικές ομάδες που δεν άντεξαν και έκαναν χειραψία με τα όρια της φτώχειας. Και αυτό είναι ευθύνη, αν θέλετε, του μη μοιράσματος ή της μη ανάληψης ευθυνών και από τις εύρωστες οικονομικά χώρες με την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα βαθμό. Από την άλλη, το μεταναστευτικό, που είχα και την τιμή να μετέχω στην αρμόδια επιτροπή, όλοι οι Έλληνες βέβαια εκεί ήμασταν αλληλέγγυοι, δεν είδαμε την αλληλεγγύη από τα άλλα κράτη-μέλη. Δεν είδαμε το relocation, μετεγκατάσταση. Αν είναι δυνατόν, να λειτουργεί ούτε ως προσωρινό μέτρο, ούτε και ως μια διάρκεια. Έχει δίκιο η κυρία Γιαννάκου ότι αυτή τη στιγμή που συζητούμε το επόμενο Δουβλίνο θα προσκρούσει στο Συμβούλιο που απαιτεί ομοφωνία ως προς τις αποφάσεις και εμείς με τροπολογίες προσπαθούμε να βοηθήσουμε τη χώρα μας. Γιατί σωστά είπε η κυρία Κοραή ότι ο Νότος είναι εκείνος που δέχεται τα πρώτα κύματα των μεταναστών, αλλά ουσιαστικά η πρώτη πύλη εισόδου είμαστε εμείς. Γιατί γειτνιάζουμε με τη γείτονα χώρα, η οποία και χρησιμοποιεί το μεταναστευτικό για ίδια ωφέλη, για οικονομικά ωφέλη, με ισχυρισμούς ότι φιλοξενεί στη χώρα τις 4 εκατομμύρια και επομένως λες και δεν τα δημιουργεί αυτά τα 4 εκατομμύρια, για να λέμε και την παράμετρο την πολιτική. Λοιπόν, εκεί που βλέπουμε. Είπαμε ότι διχάστηκε η Ευρώπη, η οικονομία μεταναστευτικό, στην χειρισμό της πανδημίας έδειξε την αντοχή της και τη συνέχισή της. Γιατί πράγματι και η κατανομή των εμβολίων και με τον υπολογισμό τον πληθυσμιακό και ο χρόνος ήταν δίκαιο. Ταυτόχρονα μοιραστήκαμε τα εμβόλια, τα ισότιμα τα μοιραστήκαμε, αλλά βεβαίως έγιναν αστοχίες με τις εταιρείες. Έγιναν αστοχίες προφανώς με τις δεσμεύσεις που θα έπρεπε σε κάποιες εταιρείες. Μία μάθαμε ότι έκανε παράλληλα εξαγωγές που αυτό δεν ήταν συμπεφωνημένο. Ναι, αλλά δεν υπήρχαν και ρήτρες που να δεσμεύουν. Αυτό τις λέω. Αυτό λέω. Δεν έγιναν οι κατάλληλες εγγύησεις. Της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τουλάχιστον, εγώ τουλάχιστον είμαι πεπισμένη, θα ακούσω και τον αντίλογο αν υπάρχει, ότι αν ήμασταν μόνοι μας να διαπραγματευόμαστε με εταιρείες, ούτε θα είχαμε καταφέρει αυτό που έχει καταφέρει η Ελλάδα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις κοινές αποφάσεις, ούτε ενδεχομένως θα μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε οικονομικά. Γιατί εκεί η συναλλαγή θα ήταν ελεύθερη. Δεν θα ήταν με την συμφωνία που είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ταυτόχρονη προμήθεια και διανομή των εμβολίων στον κατάλληλο χρόνο. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε, και κλείνω με αυτό, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αντοχές. Η κριτική θα της ασκείται. Καλείται μετά την πανδημία να κάνει πάρα πολλές αναθεωρήσεις, ακόμη και στις συνθήκες, θα το δούμε και μετά αυτό. Αλλά σίγουρα και θα συνεχίσει να υπάρχει και το Brexit που το φοβηθήκαμε τότε, σαν να αρχίζει η αλυσίδα να ξυλώνεται, έδειξε ότι συσπυρώθηκαν απέναντι όλα τα κράτη-μέλη και θέλουν να συνεχίσουν μαζί. Κύριε Κόκαλη, η δική σας άποψη. Για τα εμβόλια. Στη διαχείριση και στα εμβόλια και γενικά την διαχείριση που αποφασίστηκε στις Βρυξέλλες σε κεντρικό επίπεδο, γενικά για την πανδημία. Από τότε που ξέσπασε... Νομίζω ότι είναι κατά βάση σωστή, διότι έχει πάρει γενναίες αποφάσεις, έχει σπάσει ταμπού δεκαετιών και για να φέρομαι στον αποκοινού δανεισμό και ακόμα περισσότερο στην δημιουργία εδίων πόρων που ελέγχονται κοινοβουλευτικά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αποπληρωμή αυτών των δανείων. Έχει δηλαδή καταλάβει ότι η πανδημία δεν ήρθε μόνη της, δεν ξύπνησε μια μέρα ένας παγκολίνος και είπε να δαγκώσει μια νυχτερίδα και αυτή η νυχτερίδα δεν έπεσε στο πιάτο ενός Κινέζου. Όλη αυτή η τεράστια απειλή για την δημόσια υγεία
από την απώλεια βιοποικιλότητας, από την κλιματική υπερθέρμανση, οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο παράγουμε και καταναλώνουμε κυρίως ενέργεια, αλλά και πόρους. Επομένως, η δημιουργία του Συμφώνου Ανθεκτικότητας, στον χρόνο με τον οποίο έγινε και με τις, αν θέλετε, τις μεγάλες πολιτικές αλλαγές που επιφέρει, διότι ξέρετε πάντοτε, όταν κάποιος, όταν κάποια κεντρική εξουσία καταφέρνει να δημιουργήσει ιδίους πόρους, να φορολογήσει δηλαδή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτό σημαίνει ότι έχει και μεγαλύτερη κεντρική εξουσία. Και φαίνεται στους όρους του Ταμείου Ανάκαμψης Ανθεκτικότητας, το οποίο σε αντίθεση με το ΕΣΠΑ, την κοινή αγροτική πολιτική, θα ελέγχεται έργο-έργο, γραμμή-γραμμή και αποταμίευσή του θα εξαρτάται από τον βαθμό στον οποίο ακολουθεί την κατεύθυνση την οποία έχει η Ευρώπη. Και βέβαια, η Ευρώπη έχει μία κατεύθυνση, την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, προκειμένου να δημιουργήσει μια κοινωνία με λιγότερες ανισότητες, να διαφυλάξει τη δημόσια υγεία προστατεύοντας τη βιοποικιλότητα και δημιουργώντας ισχυρά συστήματα δημόσιας υγείας. Θεωρείτε πιθανό να υπάρχει αύξηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, γιατί ήδη έχει αρχίσει συζήτηση, γιατί οι ανάγκες πλέον είναι περισσότερες από αυτές που είχαν εκτιμηθεί σε πρώτη φάση. Συμμετέχω, θα έλεγα, ενεργά στην συζήτηση που γίνεται και είναι πλέον διαδεδομένη για την αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας, του Συμφώνου Σταθερότητας του Οικονομικού εννοούμε, η οποία είναι πλέον καθημερινή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και την αντικατάστασή του από ένα Σύμφωνο Βιώσιμης Ανάπτυξης. Και ένα Σύμφωνο Βιώσιμης Ανάπτυξης, το οποίο είναι προφανές ότι θα πρέπει να εξαιρεί τις επενδύσεις που γίνονται για την για το μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή από τα δημοσιονομικά ελλείμματα, προκειμένου να περάσουμε όλοι μαζί στην επόμενη φάση αυτής της ανάπτυξης. Ο Νότος είναι δεσμευμένος με το Βορρά? Ακολουθεί ο Νότος? Κοιτάξτε, είναι μπλοκαρισμένος, θα το πω έτσι, από το Βορρά? Δεν είμαι βέβαιος ότι αντιλαμβάνομαι τι εννοείτε, διότι αυτή τη στιγμή οι κρίσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε δεν αναγνωρίζουν Βορρά και Νότο. Είναι καθαρά παγκόσμιες, είτε αυτές είναι υγειονομικές, είτε είναι κλιματικές. Πολιτικά, αν ο Νότος ακολουθεί τον Βορρά. Νομίζω ότι η ισχυροποίηση της κεντρικής εξουσίας, η ισχυροποίηση της δυνατότητας της Κομισιόν να οργανώσει και να εφαρμόσει πολιτικές και να ελέγξει την υλοποίησή τους, αλλά και κυρίως η ισχυροποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι ένα μέσο ισχυροποίησης των δεσμών και ενίσχυσης των κεντρομόλων τάσεων έναντι των κεντρόφυγων που είδαμε στην προηγούμενη πενταετία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα στον κύριο Κωνσταντινόπουλο. Είχατε εστιάσει το προηγούμενη ενότητα, είχατε πει για το 2009. Πρόκειψαν στην πορεία οι σχέσεις για τα μνημόνια που ξεσήκωσαν τον Νότο εναντίον του Βορρά. Εγώ γι' αυτό το είπα για τον κύριο Κόκαλη. Αλλά και μετά προέκυψε και η διαχείριση της κρίσης για την πανδημία. Κοιτάξτε, τώρα, αν συζητούμε για τους μηχανισμούς που δημιουργήθηκαν, κυρίως μιλάμε για τα μνημόνια πολλές φορές, αλλά υπήρξαν κατά τον καιρό των μνημονίων μηχανισμοί που δημιουργήθηκαν στην Ευρώπη και τους αξιοποιήσαμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή, σε ένα πειραματόζωο που ήταν η Ελλάδα, σε αυτή την περίοδο δημιουργήθηκαν πάρα πολλοί μηχανισμοί. Παραδείγματος χάρη, να πάμε σε τρεις τομείς, τέσσερις. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Την ίδια αντιμετώπιση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στην κρίση του 2010-11 και στην κρίση της πανδημίας. Καμία σχέση. Θυμάστε τότε όταν η κυβέρνηση του Πασόκ μιλούσε και ο Πρωθυπουργός τότε για ομόλογα, για το πώς να λειτουργήσουν και πώς λειτουργεί σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Άρα, ένας μηχανισμός. Ένα μηχανισμό του ιατρικού αποθεματικού. Ένας ευρωβουλευτής μας, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος είναι επικεφαλής, το γνωρίζουν οι υπόλοιποι, δημιουργήθηκε και έχει πολύ μεγάλη στήριξη και ένταση σε περιόδους που υπάρχουν προβλήματα σε έκτακτης ανάγκης. Τέταρτο, προσφυγικό μεταναστευτικό, που η Ελλάδα το βίωσε τα τελευταία χρόνια. Τι μηχανισμούς, γιατί εμείς λέμε ότι είμαστε Ευρωπαίοι και έχουμε ευρωπαϊκά σύνορα. Για δείτε λίγο τα προηγούμενα χρόνια, βεβαίως υπήρχαν και πολιτικοί, διαφορετική πολιτική, αλλά σκεφτείτε λίγο, να σας πω πάλι, εγώ λέω πάντα για αυτό που εγώ συμμετείχα, για σκεφτείτε λίγο ότι το 2010 ή 2011 φτιάξαμε το τείχος, το φράχτη στον Εύρο. Τότε όλα τα κόμματα ήταν απέναντι στην εσωτερικά και στο εξωτερικό η Ευρώπη. Και σήμερα στον φράχτη του Εύρου είναι δυνάμεις της Frontex.
πως είναι οι Αυστριακοί, παραδείγματος χάρη, που ήρθαν να στηρίξουν για να απαντήσουν σε ένα μεγάλο πρόβλημα. Άρα, τι θέλω να πω, ότι αυτοί οι μηχανισμοί που φτιάχτηκαν και δεν έχουν αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια, αναδεικνύεται συνέχεια το μνημόνιο, οι κακές, η συντηρητική Ευρώπη. Κύριε Χασαβόπλε, να σας θυμίσω ότι, παίρνοντας λίγο χρόνο, ότι τότε στην Ευρώπη ήταν δύο προσωπικότητες οι οποίες έκαναν κουμάντο. Ας το είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Ήταν η Μέρκελ και ο Σαρκοζή. Συγκεκριμένες προσωπικότητες, με συγκεκριμένες απόψεις. Δεν μιλάω τώρα για τους δορυφόρους, Ολλανδία και όλα αυτά. Και υπήρχαν και εντός της Ελλάδας. Ήταν βέβαια πάντα στην ίδια γραμμή. Ο Σόιμπλε είναι το ίδιο. Μέρκελ, Σόιμπλε ήταν το ίδιο. Είναι ένα παιχνίδι που δεν πρέπει να παίξουμε βέβαια, στην Ελλάδα. Σαρκοζή, Μέρκελ δεν ήταν πάντα στην ίδια γραμμή. Νομίζω ήταν στην κρίση, ήταν πάρα πολύ μαζί και ήταν στις τελικές προτάσεις. Δηλαδή, θα θυμάστε τη συνάντηση που έγινε. Κυρία Καμίνη, κυρία Γιαννάκου, σας παρακαλούμε. Είχαν πάντα την ίδια άποψη. Και βεβαίως θέλω να σας πω ότι στην κρίση αυτή την ένταση εντός Ελλάδας την δημιούργησαν και συγκεκριμένα κόμματα. Γιατί δεν έφτανε μόνο αυτοί που έλεγαν «Go back, Merkel», έφτασαν στο τέλος ότι πεις εσύ, αγάπη μου. Άρα δηλαδή υπήρχαν δυνάμεις εντός της Ελλάδας οι οποίες ουσιαστικά με τον τρόπο που συμπεριφέρθηκαν στην κρίση, έγιναν συνοδοιπόροι της Μέρκελ, του Σαρκοζή και όλων αυτών, οι οποίοι πραγματικά πίεσαν τη χώρα σε τέτοιο απίστευτο ρυθμό. Και χαίρομαι σήμερα που όλοι εδώ υπερβρισκόμενοι μιλούν για τα. Μισό λεπτό, κύριε. Μιλούν και συζητούν και λένε ότι αυτή την πίεση που ήταν πίεση προς τον ελληνικό λαό, δεν έγινε εθελοντικά από αυτούς που ήθελαν να καταστρέψουν τη χώρα, όπως έλεγαν πριν 5 χρόνια, 10. Για μένα, κύριε Χασαπόλου και κύριε Κοραή, που έχετε ζήσει τα γεγονότα, είναι μια ηθική, έτσι, μια ηθική στήριξη, γιατί βρεθήκαμε στα δύσκολα, και πάμε σας καταλαβαίνω, ότι όλοι οι συνομιλητές κατανοούν ότι σε αυτή την κρίση μπορεί να την πλήρωσε πολιτικά ένας χώρος, αλλά τουλάχιστον βοήθησε και στήριξε τη χώρα. Να πάμε και στη σύνδεσή μας, στην πρωήν υπουργό, την κυρία Κεφαλογιάννη. Μνημόνια. Μνημόνια, πανδημία. Πώς αποτυπώνεται τη διαχείριση των κρίσεων και στο εσωτερικό και στο ευρωπαϊκό επίπεδο? Θα ξεκινήσω από την πανδημία, γιατί προφανώς αυτό είναι που μας ενδιαφέρει και μας αφορά σήμερα, γιατί ήμουν από τους πολιτικούς που από την αρχή ανησύχησα ιδιαίτερα για αυτήν την έλλειψη αντανακλαστικών που είδαμε από την πλευρά της Ευρώπης. Είδαμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια μηχανία στο να προχωρήσει σε γενναίες πολιτικές στήριξης και να ξεφύγει από αυτές τις παροχημένες λογικές της σκληρής προτεσταντικής λιτότητας που ήταν εκείνες ουσιαστικά με τις οποίες διαχειρίστηκε και την δημοσιονομική κρίση. Η Ευρώπη άργησε, αλλά λειτουργήσε τελικά. Με ατέλειες, με αδυναμίες, κάτι το οποίο φάνηκε καθαρά και στον χειρισμό των εμβολίων και τα αλλεπάλληλα λάθη που έγιναν. Αυτό δεν είναι κακό να το θυμόμαστε. Θα έλεγα όμως ότι εκτός από την διαχείριση της πανδημίας, τα κενά του οικοδομήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αναδειχθεί τα τελευταία πολλά χρόνια και μέσα από τη δημοσιονομική κρίση που αναφέρατε κι εσείς και από τις πολιτικές της αιμονικής λιτότητας της προηγούμενης δεκαετίας. Η Ελλάδα σίγουρα το έχει βιώσει αυτό στο πετσί της. Από τα διαρκή βάρη που έχει υπομειστεί η μεσαία τάξη και από ένα ζήτημα που για μένα είναι πάρα πολύ κομβικό, γιατί αυτό ουσιαστικά είναι που διαφοροποιεί την Ευρώπη από αλλού, την απορρίθμιση του κοινωνικού κράτους. Και έτσι φτάσαμε πλέον στο σημείο να καλούμε ακόμα και εμείς την Ευρώπη να ενεργοποιήσει τα πολιτικά της αντανακλαστικά, να αναλάβει, θα έλεγα, επαναστατικές πρωτοβουλίες και κυρίως να συνθέσει ένα συνολικό όραμα. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι που λείπει αυτή τη στιγμή περισσότερο. Ένα όραμα σε μια κατεύθυνση επανεκκίνησης και να απαντήσουμε στο ερώτημα τι Ευρώπη θέλουμε, πώς και με ποιο τρόπο θα πάμε στο στόχο μας. Γιατί υπάρχει τώρα ένα πολύ υποθετικό ερώτημα που ίσως μόνο η Μαριέτα θα μπορούσε να μας απαντήσει μέσα από τη μεγάλη της εμπειρία. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε αποκτήσει πολιτική ενότητα, εάν είχαμε υιοθετήσει το Ευρωσύνταγμα,
το οποίο όπως γνωρίζουμε όλοι καταψηφίστηκε στα δημοψηφίσματα, θα μπορούσε ενδεχομένως η Ευρώπη να διαχειριστεί τις κρίσεις με πιο συντεταγμένο τρόπο, πιο αποτελεσματικά και χωρίς τελικά μέσα από τη διαχείριση των κρίσεων να εντείνει τις διαφοροποιήσεις βορρά-νότου και τελικά να... να ενισχύει τις φωνές, τις ευρωσκεπτικιστικές και τις λαϊκιστικές. Διότι βλέπουμε στον αντίποδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το παράδειγμα του καινούριου Προέδρου της Αμερικής, του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος κατάφερε μέσα σε λίγους μήνες να δείξει πώς είναι να πολιτεύεσαι με σχέδιο και πολιτική που αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα των καταστάσεων. Και νομίζω ότι αυτή η πλέον θηριώδης αντίφαση αποτελεί την μεγάλη πρόκληση για την Ευρώπη και φοβάμαι ότι κάθε φορά που η Ευρώπη θα είναι αμήχανη στην αντιμετώπιση των μεγάλων κρίσεων, θα βλέπουμε και τους ευρωσκεπτικιστές και τους λαϊκιστές να μπορούν να αυξήσουν την επιρροή τους και να στρέφουμε περισσότερο προς τα μέσα. Όταν υπάρχει όμως η Μέρκελ, που δεν έχει σημασία, αύριο δεν θα είναι η Μέρκελ, θα είναι κάποιος άλλος, το Βερολίνο. Και όταν αποφασίζει το Βερολίνο και δίνει το στίγμα και για τους υπόλοιπους, πού πάμε? Δηλαδή, γιατί ισονομία μπορούμε να μιλάμε και γιατί ισότητα και πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό να αλλάξει άμεσα? Και έχετε 40 δεύτερα να απαντήσετε. Μα γι' αυτό και σας λέω ότι δεν νομίζω ότι το θέμα είναι να δούμε μόνο πώς, ας πούμε, η Γερμανία μπορεί να αλλάξει στην μετά Μέρκελ εποχή. Νομίζω ότι είναι συνολικά σε όλους εμάς που πιστεύουμε πραγματικά στην Ευρώπη και στην ευρωπαϊκή πορεία, να δούμε πώς θα προστατευθεί η μεσαία τάξη, πώς θα εξασφαλίσουμε εργασία, ανάπτυξη, ασφάλεια, ευημερία, πώς θα ενισχύσουμε τη δημοκρατία. Το κεκτημένο, όπως σας είπα, του κοινωνικού κράτους, της κοινωνικής ασφάλισης, της προστασίας των αδυνάτων, αυτά είναι πάρα πολύ βασικά θεμέλια του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και νομίζω ότι μόνο έτσι και βεβαίως και με συμπαγείς πολιτικές και πλαίσια δράσης για την αντιμετώπιση των μεγάλων απειλών και πιέσεων του πρώτου αιώνα, αναφέρθηκε και ο κύριος Κόκκαλης στην κλιματική αλλαγή. Προφανώς αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση για όλο το πλανήτη και πρέπει η Ευρώπη να έχει μια συντεταγμένη πολιτική και δράση, την τρομοκρατία και την μετανάστευση. Για την επόμενη μέρα θα μιλήσουμε στην επόμενη ενότητα, βέβαια, αλλά θέλω να κρατήσουμε αυτό, ότι κάθε κρίση που έρχεται και δεν αντιμετωπίζεται στεναρά, θα είναι περισσότερο επώδυνη και περισσότερο επικίνδυνη για την Ευρώπη και τους λαούς της. Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστούμε. Τώρα, εγώ θέλω να ρωτήσω την κυρία Ξενογιαννακοπούλου. Λέγαμε ότι σε όλες τις μεγάλες κρίσεις που διαχειρίζεται η Ευρώπη μπορεί να έχουν καθοριστεί πολιτικές, μπορεί να έχουν πάρθει αποφάσεις, όμως και τα πρόσωπα είναι πολύ σημαντικά που διαχειρίζονται αυτές τις κρίσεις και πώς τις ερμηνεύουν. Είδαμε στην οικονομική κρίση, είπε ο κ. Κωνσταντινόπουλος πολύ σωστά. Άλλα ήταν τα πρόσωπα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το 2010 με την οικονομική κρίση που περάσαμε και τα μνημόνια. Άλλο είναι τώρα με τα εμβόλια. Βλέπουμε μια διαφορετική πολιτική. Έτσι είναι τα πράγματα. Πέρα από τις συμφωνίες, δηλαδή, και τα πρόσωπα παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο. Σίγουρα παίζουν και τα πρόσωπα, αλλά παίζουν και οι πολιτικές. Νομίζω ότι αυτό που αναδείχθηκε στην χρηματοπιστωτική κρίση του 2010 ήταν ταυτόχρονα μια κρίση δομική, μια κρίση πολιτική και υπαρξιακή για την Ευρώπη. Δομική γιατί πρώτα απ' όλα φάνηκαν όλες οι αδυναμίες και τα ελλείμματα της ίδιας της δομής της ΟΝΕ και του Μάστριχτ. Ήταν όμως ταυτόχρονα και πολιτική, δηλαδή, και εκεί έρχομαι σε αυτό που ρωτήσατε, η επικράτηση του σκληρού δόγματος Μέρκελ, Σόιμπλε, Τρισέ, μάλιστα, στην πρώτη φάση, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τον πολύ αρνητικό ρόλο που είχε παίξει τότε ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, σε αντίθεση με τον Ντράγκη που ακολούθησε. Και αυτή η δογματική επιβολή του δόγματος του σοκ και της λιτότητας και των μνημονίων, στην ουσία τραυμάτισε την ίδια την Ευρώπη, πέραν των τραυματικών συνεπειών για όλες τις χώρες του Νότου και φυσικά και για μας. Θα συμφωνήσω απόλυτα με την κυρία Κεφαλογιάννη ότι η αναστολή στην ουσία των κεφαλαίων της Συνθήκης της Λισαβόνας για την κοινωνική Ευρώπη, όπου με ομότητα μάλιστα είχε ομολογηθεί ότι εκεί που εφαρμόζονται μνημόνια δεν ισχύουν οι διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας, αυτό πλέον οδήγησε όχι απλώς ευρωσκεπτικισμό, απέκοψε και απονομιμοποίησε ένα κομμάτι ολόκληρης της κοινωνίας της Ευρωπαϊκής από την ευρωπαϊκή προοπτική και αισιοδοξία που έδινε ως τότε. Και εν πωλής έδωσε και πεδίο και για λαϊκισμό και για ακροδεξιές δυνάμεις που δυστυχώς ζήσαμε.
Γι' αυτό κιόλας και άρχισε να υπάρχουν και φυγόκεντρες δυνάμεις, όπως είδαμε και με τον Brexit. Γι' αυτό πιστεύω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό ότι τα μαθήματα αυτής της κρίσης και κυρίως τα χαρακτηριστικά τα διαφορετικά που έχει τώρα η κρίση της πανδημίας, η οποία χτύπησε συνολικά την Ευρώπη και την ευρωπαϊκή οικονομία, είδαμε να οδηγεί σε μια διαφορετική αντιμετώπιση. Δηλαδή, όταν πριν από μερικά χρόνια, λέω χαρακτηριστικά, ο Αλέξης Τσίπρας και άλλοι ηγέτες μιλούσαν για αμοιβαιοποίηση του χρέους ή για την ανάγκη να αλλάξει το σύμφωνο σταθερότητας, ακουγόταν σαν κάτι πάρα πολύ δύσκολο, σχεδόν ουτοπικό. Και όπως έφτασε η ανάγκη, γιατί η ανάγκη κινεί την ιστορία και την πολιτική, σε αυτή την κρίση να βλέπουμε μία αλλαγή. Και ταυτόχρονα βλέπουμε και την αποδόμηση όλων αυτών των αντιλήψεων που είχαν επικρατήσει. Βλέπετε ακόμα και η ίδια η καγκελάριος Μέρκελ, αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, ζει και η ίδια μια αποδόμηση και η ίδια και κάποιων και πολιτικών επιλογών. Παρακαλώ. Ναι, ναι. Απλώς μια φράση να πω για τα εμβόλια. Βεβαίως. Θεωρώ ότι ήταν πολύ σημαντικό το ότι υπήρχε ευρωπαϊκή πολιτική για τα εμβόλια. Αυτό ήταν κάτι που και ο Αλέξης Τσίπρας και εμείς είχαμε στηρίξει από την πρώτη στιγμή και νομίζω οι περισσότερες πολιτικές δυνάμεις. Από εκεί και πέρα όμως υπήρχαν, φαίνεται, προβλήματα στη διαχείριση μιας σωστής απόφασης, το οποίο δημιούργησε και αυτές τις ανακολουθίες. Θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο στο θέμα των εμβολίων, συγγνώμη, Χριστίνα. Νομίζω το είπε και η κυρία Γιαννάκου, ότι ενδεχομένως το τρόπος που γίνανε οι συμφωνίες αφήναν κάποια προβλήματα. Και επίσης, θεωρώ επίσης ότι είναι και πολύ σημαντική η κίνηση του Προέδρου Biden για τις πατέντες, κάτι που και ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει επανειλημμένα και που φαίνεται ότι αρχίζει και κερδίζει έδαφος, όπως φάνηκε στο Πόρτο και μεταξύ των ηγετών της Ευρώπης. Ναι. Πάμε στον κύριο Καμίνη. Κύριε Καμίνη, θα ήθελα να βάλουμε και μία άλλη διάσταση σε ό,τι αφορά τα μνημόνια και το ρόλο του ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ που έπαιξε, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο σε μία ευρωπαϊκή υπόθεση. Ναι, γιατί είχε την τεχνογνωσία το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για κάτι το οποίο στην Ευρώπη δεν υπήρχε κανένα ιστορικό προηγούμενο. Από εκεί και πέρα, αν θέλετε να μιλήσω και για τα... Εδώ, συγγνώμη κύριε Καμίνη, εδώ βέβαια υπήρχε και η κατηγορία ότι εφαρμόσαμε στην Ευρώπη μεθόδους που εφαρμόζονταν σε τριτοκοσμιακές χώρες. Τώρα είναι μια μεγάλη συζήτηση, το καταλαβαίνω, κύριε Χασαπόπουλε, γιατί η χώρα μας δεν εφάρμοσε πλήρως τις μεταρρυθμίσεις που έπρεπε ήδη να έχει εφαρμόσει πριν από την κρίση. Και γι' αυτό φτάσαμε μετά στα διάφορα μέτρα περικοπών συντάξεων κτλ. Υπήρξε μια άρνηση από μεγάλο μέρος του πολιτικού συστήματος και κατ' επέκταση και από την κοινωνία να αποδεχθεί αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που έπρεπε να γίνουν. Να μην ξεχνάμε ότι τότε η αξιωματική αντιπολίτευση ουσιαστικά με τα ζάπια είχε αρνηθεί το ίδιο το γεγονός της κρίσης. Να μην ξεχνάμε την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και των αγανακτισμένων. Λοιπόν, όλα αυτά άσκησαν μια τεράστια πίεση στην τότε κυβέρνηση, η οποία μπόρεσε κακήν κακώς να ανταποκριθεί και στη συνέχεια αυτοί οι οποίοι ήταν εναντίον των μνημονίων ήρθαν και υπέγραψαν μνημόνια. Μία κουβέντα τώρα για το θέμα των αποφάσεων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται αποφάσεις σε εποχή κρίσεων. Έχουμε 27 χώρες. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις επικρατεί η αρχή της ομοφωνίας. Αυτό είναι ένα πρωτοφανές ιστορικό εγχείρημα. Το γεγονός ότι ακόμα αντέχει και προχωράει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα θαύμα. Γιατί σε κρίσιμες στιγμές υπάρχει κάποιος που θα πει whatever it takes, όπως ο Ντράγκη. Ή τώρα με την κρίση της πανδημίας και το δημοσιονομικό πρόβλημα, έτσι με το Ταμείο Ανάκαμψης, δείχνει ότι έχει τα αντανακλαστικά η Ευρώπη να λειτουργεί. Φυσικά έχει και τις περιπτώσεις εκείνες όπου παίρνονται οι αποφάσεις με πολύ αργό, βασανιστικό και αρτηριοσκληρωτικό τρόπο, όπως λόγω χάρη έχει συμβεί με τα εμβόλια. Αλλά η κουλτούρα της συνένεσης και της διαβούλευσης είναι αυτή η οποία κρατά την Ευρώπη ενωμένη. Και αυτό έχει ένα κόστος χρονικό πολύ συχνά. Ή στο τελικό αποτέλεσμα, που είναι πάρα πολύ συμβιβαστικό. Και κυρίως σοκάρει έτσι ανθρώπους και λαούς που έχουν μια αντίθετη νοοτροπία, μια νοοτροπία συγκρουσιακή. Εμείς όταν ερχόμαστε και παίρνουμε αποφάσεις, τις παίρνουμε με έναν τρόπο μονόπλευρο, έτσι και αυταρχικό. Η κουλτούρα της διαβούλευσης και του συμβιβασμού μας είναι πάρα πολύ ξένη και γι' αυτό αδυνατούμε να αντιληφθούμε πάρα πολύ συχνά τι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε ένα λεπτό ακόμα, αν θέλετε.
Όχι, προς το παρόν θα μείνω σε αυτά. Έτσι και επιφυλάσσω, μου κρατάω το χρόνο μου για τη συνέχεια. Πάμε στον κύριο Ζαχαριάδη. Εγώ θα ήθελα να μείνουμε, κύριε Ζαχαριάδη, λίγο στο θέμα της άρσης της πατέντας. Και ως ευρωπαϊκή προοπτική που θα μπορούσε να δημιουργηθεί, αλλά και μέσα σε ένα πλαίσιο του κατά πόσο είναι ρεαλιστικό να είναι κάτι άμεσο, ανεξαρτήτως της θέσης του Biden, δεδομένου ότι ο Μερ Biden την ίδια ώρα που το λέει αυτό έχει απαγορεύσει τις εξαγωγές των εμβολίων, ενώ από την άλλη και η Ευρώπη ήδη έχει κλείσει παραγγελίες και για το 2022. Δώστε μας την άποψή σας. Δεν θεωρώ κανένας ότι πιστεύει στην Ευρώπη, ό,τι άποψη και να έχει, ότι ο πρόεδρος Biden ή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ανακαλύψει κάποιου τύπου εμβολιόδεντρα. Με αυτή την έννοια και βλέποντας και την χθεσινή δήλωση του Μπόρις Τζόνσον για την ινδική μετάλλαξη, νομίζω ότι το συμπέρασμα της φάσης στην οποία βρισκόμαστε, που λέει ότι εάν δεν μπορέσουμε να εμβολιαστούμε όλοι, κανένας δεν μπορεί να είναι ασφαλής και υπάρχουν περιοχές στον πλανήτη όπως η Αφρική, η Νοτιοανατολική Ασία, η Λατινική Αμερική που είναι κολαπτήρια μεταλλάξεων, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Και θα περίμενα μια απολύτως διαφορετική και διαφοροποιημένη στρατηγική από την ευρωπαϊκή ηγεσία και βρίσκω πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ανεξαρτήτως τι άποψη έχει ο καθένας, όταν γίνεται η δήλωση του Προέδρου Biden. Στην αρχή έχουμε μία θετική αντίδραση από την ευρωπαϊκή ηγεσία, από τα πιο επίσημα χείλη. Στη συνέχεια έχουμε μία θετική τοποθέτηση από τον Πρόεδρο της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας και ξαφνικά αρχίζουν να ξυλώνονται όλα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Τι Ευρώπη είναι αυτή? Πώς θα αποφασίσει? Πώς θα πάρει πρωτοβουλίες? Και δεν μπαίνω στο περιεχόμενο του τι πιστεύει ο ένας ή του τι πιστεύει ο άλλος. Άρα λοιπόν, για να συνδέσω την ενότητα που συζητάμε τώρα με την προηγούμενη, εγώ νομίζω ότι κορυφαίο πρόσωπο για τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη είναι ο Αμερικάνος πρόεδρος, ο Μπάρακ Ομπάμα, διότι όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι στη Δύση και στον κόσμο θα πάντα πλέον συνδέονται. Και αν δείτε, πολλές ευρωπαϊκές αποφάσεις και του ελληνικού δράματος τα τελευταία 10 χρόνια συνδέονται και με αποφάσεις και παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν με το ρόλο των ΗΠΑ. Και νομίζω ότι κορυφαίος παράγοντας μιας νέας κατάστασης στον κόσμο μπορεί να είναι ο πρόεδρος Biden. Το ερώτημα είναι, εάν η Ευρώπη θα μπορέσει να ακολουθήσει αυτές τις τάσεις, να σκεφτεί έξω από αυτά τα οποία ξέραμε μέχρι πριν 1,5 χρόνο, είτε ανήκουμε στην προοδευτική πολιτική οικογένεια, είτε στη συντηρητική πολιτική οικογένεια, και να δούμε μπροστά. Μπορούμε να δούμε μπροστά? Νομίζω ότι τμήμα της Ευρώπης, και σε αυτό συμπεριλαμβάνω βεβαίως και την ελληνική κυβέρνηση, δεν μπορεί να δει μπροστά. Είναι εγκλωβισμένο σε αιμονές και ιδεολειψίες του παρελθόντος. Ανασύρει από τα κοιτάπια συντηρητικών αναλύσεων στις αρχές δεκαετίας του 90, πολιτικές, οι οποίες ήδη σε άλλες χώρες έχουν εφαρμοστεί και εγκαταλείπονται. Δηλαδή, δεν είναι επίκαιρο μετά από μια κρίση πανδημίας να συζητήσουμε εάν τα εμβόλια, τα φάρμακα και οι υποδομές υγείας είναι εμπορεύματα ή αγαθά? Μπορούμε να παραμένουμε σε μια άποψη ότι τα εμβόλια της Pfizer ή της οποιασδήποτε εταιρείας, της AstraZeneca, της Moderna, μπορούν και πρέπει να συναρτώνται με τις τιμές στον πίνακα του χρηματιστηρίου της Wall Street ή οποιοδήποτε δείκτη στην Ευρώπη, όπως είναι για παράδειγμα μιας εταιρείας που φτιάχνει ρούχα ή παπούτσια? Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την άποψη. Ωραία. Και να ολοκληρώσετε. Δεν ξέρω, ολοκληρώσετε. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω ακόμα. Άλλο έχετε ακόμα 30 δεύτερα. Ναι, 30, αν έχω 30 δεύτερα. Νομίζω ότι είναι για την επόμενη μέρα της πανδημίας μεγάλο θέμα το ζήτημα των ανισοτήτων και μέσα στην χώρα και μέσα στις χώρες, αλλά και μέσα στην Ευρώπη. Έχω την βεβαιότητα ότι με άλλη ταχύτητα θα βγουν από την κρίση την οικονομική της πανδημίας και την υγειονομική οι ισχυρές χώρες και με διαφορετική ταχύτητα θα βγουν οι αδύναμες. Αν δεν υπάρξουν πολιτικές πραγματικές σύγκλησης, επειδή ήδη τα τελευταία πολλά χρόνια έχουμε πολιτικές που εντείνουν τις ανισότητες, νομίζω ότι το οικοδόμημα όπως το γνωρίζουμε σήμερα θα φτάσει στα όρια του.
Γι' αυτό πρέπει να επενδύσουμε στην συνοχή με πραγματικούς όρους και πρέπει να καταλάβουν όλοι στη διοίκηση της Ευρώπης και στο Βορρά ότι όταν μιλάμε για Ευρώπη, η βασική ιδέα του να μην έχουμε τεράστιες αποκλίσεις δεν μπορεί να υπονομεύεται διαρκώς. Κύριε Παγκουλάτο, ήθελα να σας ρωτήσω ερχόμενος σε εσάς τώρα. Αυτό που είπε, να πάρω πάσα από αυτό που λέει ο κύριος Ζαχαριάδης. Είδαμε ότι με έναν συγκεκριμένο τρόπο διαχειρίστηκε η κρίση οικονομική τότε και με τα μνημόνια. Εμείς το ζήσαμε στο πετσί μας. Τώρα με τους εμβολιασμούς, με τα εμβόλια και με την πανδημία, βλέπουμε όμως και ένα εμπορικό πόλεμο που υπάρχει στο παρασκήνιο. Και πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι η Ευρώπη, η μεγάλη της Ευρώπης, η ισχυρή της Ευρώπης, οι αποφάσεις που παίρνουν είναι με βάση τα δικά τους τα συμφέροντα και τις δικές τους εταιρείες. Με αποτέλεσμα, ας πούμε, κάποιες μεγάλες χώρες να παίρνουν αποφάσεις ή τέλος πάντων να ξεκινάει ένας εμπορικός πόλεμος εναντίον κάποιων άλλων που είναι εκτός Ευρώπης. Και με αφορμή και τα εμβόλια κιόλας. Κοιτάξτε, αυτή είναι πάντα μια στάθμιση που κάνουν οι μεγάλες δυνάμεις, οι μεγάλες ανεπτυγμένες χώρες μεταξύ των συμφερόντων τους των εσωτερικών και εθνικών και ευρωπαϊκών εταιριών και από την άλλη του γεωπολιτικού ρόλου και του διεθνούς κύρους και τις επιρροές που θέλουν να επεκτείνουν. Εν προκειμένου θα έλεγα ότι το μεγάλο πρόβλημα της Ευρώπης ήταν ότι λειτουργήσε πολύ εσωστρεφώς σε αυτή την κρίση. Οι πολιτικές ηγεσίες φοβήθηκαν ότι θα βρεθούν αντιμέτωπες με τεράστια εσωτερική δυσαρέσκεια και εν μέρει αυτό είναι δικαιολογημένο γιατί τα μέτρα τα περιοριστικά προκάλεσαν πολύ μεγάλες κοινωνικοπολιτικές αντιδράσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και υπάρχει πάντα η σύγκριση ότι η Βρετανία του Τζόνσον πηγαίνει ταχύτερα ή η Αμερική του, ακόμα και του Τραμπ και πλέον του Μπάιντεν πηγαίνει ταχύτερα, το οποίο σε μεγάλο βαθμό αδικεί την Ευρώπη, αλλά θα επανέλθουμε σε αυτό. Και ξέχασαν ότι η Ευρώπη είναι μια δύναμη, όπως είπα, οικονομική, εμπορική, με φιλοδοξία και πολιτική ισχύος. Και η Ευρώπη απέτυχε να προεκτείνει την ήπια ισχύ της, ακόμα και στη γειτονιά της. Ξέχασε, για παράδειγμα, τα Δυτικά Βαλκάνια, τα οποία υποτίθεται ότι είναι η γειτονιά η οποία προσδοκεί να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα προγράμματα εμβολιασμών προχωράνε στην Ευρώπη, αλλά στις χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου έχουμε ποσοστά κάτω από 1% σε πολλές περιπτώσεις. Και αυτό είναι ένας κίνδυνος και για τους Ευρωπαίους πολίτες. Μπαίνουμε σε μια θερινή περίοδο που οι άνθρωποι θα μετακινούνται σε αεροδρόμια μεταξύ υπήρων, μεταξύ χωρών. Αυτό φέρνει τεράστιους κινδύνους. Άρα εδώ υπάρχει ένα έλλειμμα της Ευρώπης, αλλά θα έλεγα να μείνουμε στη θετική εικόνα ότι η Ευρώπη σε αυτή την κρίση. Και κρίση σημαίνει, η κρίση είναι πάντα ένας επιταχυντής πρωτοβουλειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ιδρυτές πατέρες είχαν προβλέψει ότι η Ευρώπη θα ενοποιείται μέσα από κρίση, γιατί η κρίση είναι ακριβώς το σημείο στο οποίο η Ευρώπη δεν έχει εργαλεία και πρέπει να εφεύρει εργαλεία και πρέπει να τα εφεύρει και μέσα από μια διαδικασία ομοφωνίας. Διότι ακριβώς επειδή υπάρχουν πολλές φορές αρμοδιότητες, πρέπει να τις εγκαταστήσει. Λοιπόν, η Ευρώπη αντέδρασε στην κρίση πανδημίας με πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ταχύτητα από ό,τι στην κρίση της Ευρωζώνης. Στην κρίση της Ευρωζώνης χρειάστηκε 5 χρόνια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να βάλει μπροστά την ποσοτική χαλάρωση. Στην κρίση πανδημίας χρειάστηκε μερικές εβδομάδες. Στην κρίση Ευρωζώνης η Ευρωζώνη αντέδρασε επιβάλλοντας ηφαισιακά δημοσιονομικά μέτρα στις χώρες περιφέρειας, με πολύ ασθενείς παρεμβάσεις σε κεντρικό ενοποιητικό επίπεδο. Στην κρίση πανδημίας έβαλε μπροστά το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσιονομικής τόνωσης που έχει βάλει ποτέ μπροστά στην πρόσφατη ιστορία της. Προφανώς η Ευρώπη μαθαίνει από τα λάθη της. Δεν έβαλε μπροστά την οικονομία, έβαλε μπροστά την υγεία των ανθρώπων. Έβαλε μπροστά την υγεία, το γεγονός ότι μια κρίση συμμετρική για όλη την Ευρώπη, το γεγονός ότι τα διακυβεύματα της κρίσης πανδημίας ήταν τεράστια, δεν ήταν απλώς πια η απόκληση του Νότου, το οποίο από μόνο του είναι πολύ σημαντικό, θα ήταν μια αναντίστρεπτη διεύρυνση του χάσματος μεταξύ Βορρά και Νότου. Οι χώρες του Νότου βρέθηκαν σε μια κατάσταση ευπάθειας που χωρίς το πρόγραμμα αυτό της ανάκαμψης θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να συνέλθουν ποτέ. Βέβαια. Η κρίση χτύπησε την Ιταλία και επίσης και το διακύβευμα της κοινής αγοράς. Μην το ξεχνάμε αυτό. Και το θέμα είναι βέβαια ότι αυτή η συμπεριφορά και τα αντανακλαστικά που επιδείχθηκαν τώρα και για λόγους υγείας και γιατί υπήρχε και μια οικονομία παγκόσμια που ήταν υποκατάρρευση, γιατί δέχθηκε πολλά πλήγματα, είναι κατά πόσο θα λειτουργήσουν λυτρωτικά και παραδειγματικά ή εάν σε 2 χρόνια από τώρα, δηλαδή το 2023, ξαναγυρίσουμε στη λιτότητα. Ποια είναι η δική σας αίσθηση? Νομίζω ότι... Και κλείνουμε με αυτό για να πάμε στην κυρία Καραμούζη. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία να γυρίσουμε στη λιτότητα. Προφανώς ο διάλογος έχει οριμάσει. Είναι όριμη πια η συζήτηση για αναθεώρηση των δημοσιονομικών στόχων. Προχθές, αν δεν κάνω λάθος, πριν από την περασμένη εβδομάδα, ο κύριος Ρέγκλινγκ είπε ότι ο στόχος του 60% δεν έχει πια καμία επικαιρότητα. Η
δημοσιονομικοί κανόνες του Μάστριχτ δεν έχουν πια, ενώ δηλαδή του Συμφώνου Σταθερότητας, πρέπει να αναθεωρηθούν. Και επίσης το γεγονός ότι βρισκόμαστε με μέσο όρο δημόσιου χρέους στην Ευρωζώνη 100%, με τη Γαλλία να είναι πάνω από 120% και την Ιταλία να είναι κοντά στο 160%, σημαίνει ότι εμείς είμαστε εκτός αγορών, είμαστε σε μικρότερη ευπάθεια από τις χώρες που ανέφερα. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα είναι δεσμευμένη σε μια πολιτική χαμηλών επιτοκίων για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Αλλά βεβαίως θα υπάρξει μια φάση στην οποία οι χώρες θα πρέπει να γυρίσουν σε πρωτογενή δημοσιονομικά πλεονάσματα. Απλώς αυτά νομίζω δεν θα έχουν την ακραία μορφή λιτότητας, διότι αυτό οι ευρωπαϊκές κοινωνίες δεν μπορούν πλέον να το αντέξουν και θα υπονόμευε τη συνοχή και της Ευρωζώνης. Άρα και από την κρίση την οικονομική έμαθε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έμαθε πολλά, πολλά και εδώ για να δούμε και το ρόλο της κυρίας Μέρκελ. Η κυρία Μέρκελ στη δεύτερη κρίση είναι μια διαφορετική πολιτική προσωπικότητα σε σχέση με την πρώτη. Πολύ σωστά. Ωραία. Πάμε και στην κυρία Ειρήνη Καραμούζη, στη σύνδεσή μας. Την έχουμε, την κυρία Καραμούζη. Την βλέπουμε. Α, πολύ ωραία. Γεια σας και πάλι. Η πανδημία. Μνημόνια. Δώστε μας τη δική σας, το δικό σας στίγμα. Πού τα πήγε καλά και τι βαθμό βάζετε έτσι στην κλίμακα από 1 έως 10 και στην πανδημία και, και στα μνημόνια. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Παγουλάτο ότι η Ευρώπη όντως έμαθα από τα λάθη της και τείνουμε να ξεχάσουμε ότι ιστορικά τα τελευταία 70 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε και τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει αντιμετωπίσει πάρα πολλές κρίσεις και δεν κακώς υιοθετούμε αυτό το μοντέλο της γραμμικής ενσωμάτωσης, δηλαδή ότι πάντα οδεύουμε σε αυτό το ever closer union. Νομίζω ότι είναι ένας μύθος που δεν βοηθάει στις δομικές αλλαγές. Στην ουσία αποτρέπει και μια πιο ουσιαστική ζήτηση για το τι χρειάζεται. Γι' αυτό θα διαφωνήσω με την κυρία Κεφαλογιάννη. Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται ένα μεγάλο όραμα, ένα νέο αφήγημα. Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δείξει ότι αποτελείται από ένα σύμπλεγμα κρατών με διαφορετικές προτεραιότητες και αυτό που ουσιαστικά την διαφοροποιεί ως πείραμα είναι ότι καταφέρνει μέσα από μια κουλτούρα συμβιβασμού να βρεθούν λύσεις. Δεν είναι ένα κράτος, δεν υπάρχει μία μόνο αρχή που παίρνει αποφάσεις. Είναι ένα σύμπλεγμα 27 κρατών που πραγματικά είναι αξιοσέβαστο πώς καταφέρνει ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές να τα απεξέλθει. Ο λόγος που πιστεύω ότι η ιστορική επισκόπηση είναι σημαντική είναι γιατί ξεχνάμε ότι έχουν γίνει ξανά γεγονότα. Παραδείγματος χάρη το Brexit δεν είναι κάτι καινούριο. Η Γρυλανδία έχει αποχωρήσει το 1985. Να μου πείτε τώρα η Γρυλανδία σιγά την επίπτωση. Αλλά έχει ξαναγίνει αποχώρηση, έχει ξαναγίνει αποσύνθεση. Δηλαδή η ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αποτελείται από τέτοια στάδια αντιφάσεων, επιτάχυνσης και ουσιαστικά και αδράνειας. Η αδράνεια καμιά φορά δεν είναι κακό. Αποτελεί μια περίοδος που μπορείς να κάνεις μια ανασκόπηση των πραγμάτων. Τώρα, όσο αφορά και τα μνημόνια και την πανδημία, πολύ σωστά δεν πιστεύω ότι μπορούμε να συγκρίνουμε με τις ΗΠΑ και με άλλες ομοσπονδίες ευρωπαϊκά κράτη. Αλλά αυτό που είναι σημαντικό να κρατήσουμε για τα μνημόνια και για όλες αυτές τις πολιτικές, για την Ελλάδα τουλάχιστον, είναι ότι τα ελληνικά συμφέροντα προασπίζονται πολύ καλύτερα όταν μπαίνουν σε αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αλλά πάλι στο τέλος της ημέρας, αυτό που πρέπει να μην ξεχνάμε είναι ότι αφορά κάθε κράτος η υλοποίηση αυτών των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και η απορρόφηση αυτών των πόρων. Νομίζω ότι είναι μια συνεχόμενη κακή ιστορία ότι η Ελλάδα καταφέρνει στο χαρτί ουσιαστικά, υπογράφει μνημόνια, συμφωνεί σε διαφορετικές αλλαγές. Αλλά στην ουσία η υλοποίηση είναι το μαύρο σημείο στη σχέση μας με την Ευρώπη και για τις επόμενες μέρες. Και για τα επόμενα χρόνια και για άλλα κράτη, βέβαια. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα που δεν τηρεί πολλές φορές τις συμφωνίες της, αλλά νομίζω ότι η υλοποίηση αυτή τη στιγμή ποιων μικρών σχεδίων θα αποτελέσει τη μεγάλη πρόκληση. Πώς να μπορέσουμε στην ουσία να βάλουμε στην πράξη αυτά που συμφωνούμε. Θίξατε ακριβώς ένα πολύ επιμαχό θέμα, την υλοποίηση. Και ο κύριος Ρέγκλινγκ εδώ στο φόρουμ των αδελφών είπε ότι είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα. Πιστεύετε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να το κερδίσει αυτό το στοίχημα? Ή πάλι θα σκοντάψουμε στις αγκυλώσεις. Έχουμε ένα ωραίο σχέδιο, έχουμε πάρει εύσημα, τουλάχιστον κατά τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς. Έχουμε πάρει εύσημα. Στην πράξη τι θα γίνει? Ως ιστορικός δεν θα ήθελα ποτέ να προβλέψω τι θα γίνει, δεν γνωρίζω, αλλά αν το δείτε ιστορικά όμως,
Όταν υπάρχει μια σωστή ομάδα, όταν υπάρχει τεχνογνωσία την οποία την εμπιστευόμαστε και καταφέρουμε να αναποθέσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που γνωρίζουν τα ευρωπαϊκά θέματα να τα αναλάβουν, υπάρχει μια μεγάλη ελπίδα. Αλλά φυσικά είναι πολύ σημαντικό η ηγεσία, η πολιτική, να έχει μαζί της και την κοινή γνώμη. Δεν μπορούν άλλο τα ευρωπαϊκά θέματα και οι ευρωπαϊκές εξελίξεις να προχωρούν χωρίς να υπάρχει κάποια σημαντική στήριξη του εκλογικού σώματος. Και θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί ξεχνάμε πολλές φορές ότι τα κράτη-μέλη αποτελούνται από πολιτικούς που βλέπουν την επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Είναι τελείως φυσιολογικό. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση είναι κέριο να μην δούμε απλά τις επόμενες εκλογές, αλλά να δούμε πώς η Ελλάδα θα μπορέσει τα επόμενα 5-10 χρόνια να εκμεταλλευτεί αυτούς τους νέους πόρους του Ταμείου Ανάπτυξης, όλα αυτά τα νέα μέτρα που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, και να δούμε αν θα μπορέσουν να τα υλοποιήσουν και να προχωρήσουν σε αυτές τις γενναίες διαστατικές αλλαγές, τα οποία συζητάμε τα τελευταία χρόνια της μεταπολίτευσης. Το λέμε και πολύ καιρό αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σε γενικές γραμμές, νομίζω ότι έχουμε τηρήσει το χρόνο. Να το ξέρετε, μπαίνουμε τώρα στην μεγαλύτερη, στην τελευταία ενότητα. Έχουμε μιλήσει από 40-40 λεπτά περίπου, 40-45 λεπτά. Η τελευταία ενότητα θα έχει λίγο περισσότερο χρόνο για το καθένα σας, γιατί θα μιλήσουμε για την επόμενη μέρα. Θα μιλήσουμε για τα εθνικά θέματα που δεν είπαμε καθόλου, που είναι ένα θέμα που μας απασχολεί και εμάς, αλλά και βέβαια όποιος θέλει, το μεγάλο πρόβλημα της Ευρώπης, που όπως είπατε κι εσείς, είναι ο λαϊκισμός πολλές φορές μεταξύ των χωρών. Κυρία Γιαννάκου, και αυτή τη φορά θα ξεκινήσω από εσάς. Αμέσως μετά θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Κεφαλογιάννη, γιατί μας έχει ζητήσει λόγω ελλειμμένων υποχρεώσεων στις 12 η ώρα να την αποδεσμεύσουμε. Οπότε μετά την κυρία Γιαννάκου να πάμε στην κυρία Κεφαλογιάννη. Ελάτε. 5 λεπτά έχετε ο καθένας σας σε αυτό το γύρο. Για να μας μείνουν και μερικά λεπτά, φανταστείτε 12.30 ώρα πρέπει να παραδώσουμε την αίθουσα. Στο τέλος μπορεί να μείνει για μια μικρή παρέμβαση για τον καθένα. Θα δούμε τα ανάλογα το χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Στις μεγάλες επιλογές βεβαίως θα μπορούσαμε να πούμε ότι μια σημαντική είναι η περίοδος, η διεύρυνση 2004 και 2007 με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Τι συμβαίνει όμως σήμερα? Η Ευρώπη τελεί υπό την τεράστια πίεση της παγκοσμιοποίησης. Δεν είναι πια η μοναδική μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες που παράγουν τεχνογνωσία, που μπορούν να έχουν κοινωνικό κράτος. Μετατοπίζεται η οικονομική ισχύς προς την Ασία. Η Ευρώπη δέχεται τεράστιες πιέσεις. Αυτό στην ουσία λειτουργεί ευεργετικά για την ενότητα της Ευρώπης. Επειδή μνημονεύσαμε προηγουμένως την κυρία Μέρκελ, κάθε φορά που η κυρία Μέρκελ ερωτά το πώς πάει η Γερμανία, τι νομίζετε, απαντούσε «Η Γερμανία πάει καλά όταν πάει καλά η Ευρώπη». Γιατί πράγματι η πρόσβαση της Γερμανίας στην εσωτερική αγορά και στην ενιαία αγορά της έδινε τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες. Επομένως αυτό ισχύει για όλες τις χώρες. Ακόμα και η Γερμανία που είναι η ισχυρότερη χώρα μόνη της δεν θα έπαιζε κανέναν ιδιαίτερο ρόλο στο παγκόσμιο σύστημα. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλοί από εμάς επιμένουμε στο να δημιουργηθούν μηχανισμοί ασφάλειας για την Ευρώπη. Απλώς, κυρία Γιαννάκου, πάντα ο ρόλος του Βερολίνου δεν είναι καθοριστικός. Δηλαδή, λέει κάτι η Μέρκελ και μαζεύονται όλοι οι άλλοι. Είναι. Και αυτό φάνηκε και προχθές και με την άρση της πατέντας που συζητήσαμε και εδώ. Είναι. Είπε ναι, και η κυρία Φόντερ Λάιεν και ο Σαλ Μισελ, ναι, καλοδεχούμενη η πρόταση να τη συζητήσουμε. Είναι πολύπλοκη η διαδικασία, γιατί έπεσαν οι μετοχές της φαρμακοβιομηχανίας και τις γερμανικές. Και μετά όλοι κάναν πίσω στη Σύνοδο Κορυφής. Άρα όλες οι χώρες οι μεγάλες, κυρία Κοραή, οι οποίες έχουν παραγωγή τεχνολογίας, ας πούμε τα αυτοκίνητα που παράγει η Γερμανία κλπ, οι πολιτικές ηγεσίες τελούν υπό την κατεύθυνση των συμφερόντων των παραγωγικών διαδικασιών, όπως έχουν στις χώρες αυτές. Έχουν τεράστια σημασία. Ναι, βέβαια. Πάντως, οικονομία. Πάντως, δεν μπορούν μόνες τους να κάνουν τίποτα. Δηλαδή, αν η Γερμανία ήταν εκτός Ευρώπης, δεν θα είχε και τόσο μεγάλη σημασία. Πολύ. Σημασία έχει ότι υποτίθεται ότι παίζει έναν ηγεμονικό ρόλο στην Ευρώπη. Γι' αυτό, όπως είπα πριν, εγώ επιμένω
στην ύπαρξη κοινού μηχανισμού άμυνας και κοινής εξωτερικής πολιτικής. Δηλαδή να δούμε τα θέματα ασφάλειας της Ευρώπης και το πλαίσιο γύρω από την Ευρώπη. Τώρα εθίγει το θέμα του λαϊκισμού. Πράγματι, βλέπουμε φαινόμενα λαϊκισμού και με δεξιά κατεύθυνση και με αριστερή κατεύθυνση. Αφηγήσεις καταστροφής, υπεραπλουστεύσεις. Παραδείγματος χάρη στο ερώτημα «Τι θα κάνουμε με τους μετανάστες» απαντούσε η Χρυσή Αυγή, έξω από τη χώρα. Αυτό δεν αποτελεί λύση, όπως αντιλαμβάνεστε, για δημοκρατικές χώρες. Ευτυχώς στην Ελλάδα το 2019 μας τέλειωσε η ιστορία από πλευράς κοινοβουλευτικής με το Λαϊκιστικό Κόμμα της Χρυσής Αυγής. Τώρα όμως έχουμε και σε άλλες χώρες της Ευρώπης ανάλογα φαινόμενα. Παραδείγματος χάρη στη Γαλλία. Τι θα γίνει με τις επόμενες προεδρικές εκλογές? Υπάρχει περίπτωση η Λεπέν να καταφέρει να κερδίσει το στοίχημα αυτό? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Διότι η Ευρώπη δεν μπορεί να επιβιώσει να με τους λαϊκισμούς. Και να κλείσει το σφάγκαλο, έχουμε υπέρβαση ήδη. Δεν μπορεί να επιβιώσει με αυτά τα είδη των λαϊκισμών. Η Ευρώπη χρειάζεται δημοκρατία, δημοκρατία, δημοκρατία. Και στην ιδεολογία και στην καθημερινή πράξη. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στη σύνδεσή μας με την κυρία Κεφαλογιάννη. Μπορούμε να την έχουμε? Ωραία. Κυρία Κεφαλογιάννη, λαϊκισμός. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, όταν μιλάμε για λαϊκισμό, θέλω να ξεκαθαρίσουμε ότι μιλάμε για την πολιτική δημαγωγία και να μην το μπερδεύουμε με την λαϊκή συνένεση, που είναι και η βάση της πολιτικής αντιπροσώπευσης. Και βεβαίως βλέπουμε ότι μετά από κάθε κρίση είναι αναπόφευκτη σχεδόν η άνοδος και η επικράτηση λαϊκιστικών φωνών, όπως είπε και η κυρία Γιαννάκου, είτε από τα δεξιά είτε από τα αριστερά του πολιτικού φάσματος. Τώρα εδώ θα σας πω κάτι, γιατί θα διαφωνήσω λίγο με τον κύριο Παγουλάτο στο ότι η διαφορετική προσέγγιση που είδαμε από πλευράς Ευρώπης στην αντιμετώπιση της κρίσης της Ευρωζώνης σε σχέση με την κρίση της πανδημίας, ότι αυτό τελικά δείχνει με ένα θετικό μήνυμα για την Ευρώπη. Θα έλεγα ότι ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή, και γι' αυτό και είπα και πριν, ότι εάν όντως η Ευρώπη είχε μια πολιτική ενότητα, θα μπορούσε και θα έπρεπε να αντιμετωπίσει με συντεταγμένο τρόπο όλες τις κρίσεις. Θεωρώ ότι οι κρίσεις έχουν τελικά καταλήξει να διευρύνουν τις ανισότητες, όχι μόνο μεταξύ των χωρών, αλλά κυρίως μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών. Και οι δημοσιονομικές πιέσεις σίγουρα έχουν δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα στην ευάνθηση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Και νομίζω ότι αυτή η έλλειψη του ευρωπαϊκού και του δημοκρατικού ελλείμματος έχει διωγγώσει και το αίσθημα της κοινωνικής δυσφορίας. Και κυρίως με τη συρρήκνωση της μεσαίας τάξης. Φάσεων μπορεί να αλλάξει, να γίνει πιο δημοκρατικός? Γιατί αυτό που συζητάμε είναι ότι κάποιες χώρες έχουν τον πρώτο, να μην πω και τον τελευταίο λόγο. Πόσο ρεαλιστικό είναι αυτό να περιμένουμε στα επόμενα χρόνια να γίνει? Κοιτάξτε, να δούμε και λίγο και πολιτικά πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα στην Ευρώπη. Βλέπουμε πρώτα απ' όλα η σοσιαλδημοκρατία, που ήταν ένας από τους δύο σημαντικούς πυλώνες του κομματικού συστήματος των περισσότερων ευρωπαϊκών κρατών, κλονίζεται. Βλέπουμε επίσης να περνάνε κρίση και τα κεντροδεξιά, τα συντηρητικά κόμματα, και πολλά ακραία κόμματα ανενισχύονται ή να συμμετέχουν σε κυβερνήσεις ή να κυβερνούν όπως στην Ουγγαρία. Οπότε το θέμα δεν είναι μόνο να βλέπουμε τις χώρες, να βλέπουμε λίγο και το πολιτικό σύστημα πώς εξελίσσεται. Γι' αυτό και πιστεύω ότι η Ευρώπη χρειάζεται να τολμήσει επαναστατικές αλλαγές. Έχει μπροστά της πολύ σοβαρές προκλήσεις. Και αν θέλετε, θα τις κατηγοριοποιήσω τις προκλήσεις σε 5+1. Θα έλεγα ότι η πρόκληση πρώτη, και θα διαφωνήσω με την κυρία Καραμούζη, είναι να διατυπωθεί ένα νέο συνολικό όραμα. Ακούστε, χωρίς κοινό όραμα δεν μπορεί να υπάρξει κοινή πορεία.
Το όραμα αυτό πρέπει να είναι για το πού και πώς θα πάει η Ευρώπη σε μια κατεύθυνση επανακίνησης και νομίζω ότι θα πρέπει να θέσουμε βασικά υπαρξιακά ερωτήματα τι Ευρώπη θέλουμε, πώς και με ποιον τρόπο θα πάμε στο στόχο μας και εκεί ενδεχομένως, κυρία Κοραή, μπορούμε να δούμε και τον τρόπο της σύλληψης των αποφάσεων. Α, μια δεύτερη πρόκληση. Ιδεολογίες, στρατηγικές κλπ. Αυτό το κοινό όραμα. Γιατί υπάρχουν και μεγάλες διαχωριστικές γραμμές. Σε 40 μα, γι' αυτό και λέω η απάντηση. Χωρίς κοινό όραμα, ξαναλέω, δεν μπορεί να υπάρξει κοινή πορεία. Θέλω να περάσω όμως γρήγορα να πω ότι υπάρχει μια δεύτερη πρόκληση ότι θα πρέπει να προστατευτεί η μεσαία τάξη και να εξασφαλίσει η Ευρώπη ανάπτυξη, εργασία και αγοραστική δύναμη, να διασφαλίσει το βιωτικό επίπεδο των πολιτών της. Η τρίτη πρόκληση, και την είπα και πριν, είναι να διασφαλίσει το κεκτημένο του κοινωνικού κράτους. Η Ευρώπη δεν είναι Λατινική Αμερική και δεν πρέπει να γίνει. Και το κοινωνικό κράτος, σε μια σύγχρονη προφανώς μορφή του, είναι στοιχείο της ταυτότητας της Ευρώπης. Τέταρτη πρόκληση είναι να εξασφαλίσουμε περισσότερη δημοκρατία με μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών. Και η πέμπτη πρόκληση, βεβαίως, είναι οι μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις, όπως είναι η κλιματική αλλαγή. Η σύν μια πρόκληση που θέλω να βάλω είναι και η στάση της Τουρκίας, γιατί είναι προφανές πλέον ότι λειτουργεί ως ένας διεθνής ταραξίας, ένας παράγοντας αποσταθεροποίησης. Και νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση η Ευρώπη χρειάζεται μια ενιαία αποφασιστική και αδιαπραγμάτευτη φωνή απέναντι στην Τουρκία. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κεφαλογιάννη. Τώρα, κυρία Ξενογιαννακοπούλου, να έρθουμε σε εσάς επόμενη μέρα. Τι θα γίνει από εδώ και πέρα? Πιστεύω, κύριε Χασαπόπουλο, και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η συζήτησή μας, ότι η Ευρώπη χρειάζεται και νέο όραμα και νέο αφήγημα και αλλαγή πολιτικής. Πρέπει να καλύψει αυτό το μεγάλο δημοκρατικό και κοινωνικό έλλειμμα που υπάρχει και το οποίο στην ουσία επιζητά αυτή τη στιγμή να ενισχύσει ξανά την νομιμοποίησή της και την εμπιστοσύνη της με τους λαούς της Ευρώπης και τους πολίτες. Θα σας πω ένα στοιχείο μόνο που είναι καθοριστικό. Πριν την κρίση της πανδημίας, το 40% του ιδιωτικού πλούτου της Ευρώπης το κατήχε το 5% του πληθυσμού της. Μιλάμε ότι με αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να προχωρήσει η Ευρώπη. Άρα θέλω να είμαι λίγο συγκεκριμένη. Πιστεύω πρώτα απ' όλα ότι οριμάζει πια πλειοψηφικά η ιδέα ότι οι αλλαγές που γίναν λόγω της πανδημίας πρέπει να αποκτήσουν πιο μόνιμα χαρακτηριστικά. Δεν μπορεί την επόμενη μέρα να γυρίσουμε πριν την πανδημία. Θα πρέπει να ξαναδούμε τα κριτήρια του Μάστριχτ. Δεν μπορεί οι δείκτες να περιοριστούν μόνο στον πληθωρισμό και στο χρέος. Πρέπει να μπουν τα θέματα της ανεργίας και της απασχόλησης και της πραγματικής σύγκλησης. Εξάλλου, η οικονομική σύγκληση υπήρχε αρχικά, αλλά τελικά ατόνισε και έμεινε η ονομαστική. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Εδώ αγωνιζόμαστε να πάρουμε το πράσινο φως για να προσλάβουμε 5 γιατρούς. Οι προσλήψεις εδώ στο Εθνικό Σύστημα Υγείας ακόμη περνάνε από την Τρόικα. Καλά, κοιτάξτε, δεν είναι ακριβώς έτσι. Και τώρα, επειδή μιλάτε σε μια πρώην Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης, είχαμε κατοχυρώσει το 1:1. Αλλά μην μπούμε σε αυτό. Μπορούσε να γίνουν προσλήψεις. Ήταν θέμα επιλογής της κυβέρνησης. Και επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό ήταν το πρόβλημα πάντως. Εντάξει, αλλά αν θα ήθελα να συνεχίσω τα σημεία. Ναι, και στο τέλος να σας πω και για τις προσλήψεις, γιατί μπορούν να γίνουν προσλήψεις. Βάσει του 1:1, σαφώς και μπορούν να γίνουν. Είναι θέμα επιλογής που προσανατολίζει κανείς στους δημόσιους πόρους. Κανονικά για το ΕΣΥ έπρεπε να είχαν γίνει μόνιμες προσλήψεις αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν, αλλαγή των κριτηρίων του Μάστριχτ. Να μπει μέσα το θέμα της απασχόλησης και της οικονομικής σύγκλησης. Αλλαγή του ρόλου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Επειδή όλοι παραδεχτήκαμε ότι η Αμερική είχε μια άλλη αντιμετώπιση όσον αφορά και τις δύο κρίσεις. Γιατί ακριβώς είχε και ένα άλλο όπλο μέσα από την Κεντρική Τράπεζα της Αμερικής. Άρα θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να έχει ένα άλλο ρόλο. Έχει σημασία ότι και ο Ντράγκη τώρα ως Πρωθυπουργός της Ιταλίας το είπε και ο ίδιος ότι πρέπει να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Αλλαγή βέβαια του Συμφώνου Σταθερότητας. Να μετατραπεί σε ένα σύμφωνο βιώσιμης ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και οικονομικής σύγκλησης. Βάζοντας φυσικά και το οικολογικό στοιχείο. Και ταυτόχρονα πρέπει να ξαναδούμε ουσιαστικά την κοινωνική Ευρώπη. Δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία και πρόοδος στην Ευρώπη αν δεν αποφασίσουμε, και όχι εμείς βέβαια, αλλά αυτοί οι οποίοι ως τώρα αντιστέκονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ότι πρέπει να αναβιώσει η κοινωνική Ευρώπη ουσιαστικά. Και αυτό σημαίνει στήριξη των μισθών. Έχει σημασία ότι υπάρχει μια οδηγία αυτή τη στιγμή για αύξηση των κατώτατων μισθών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σωστά. Σημαίνει συλλογικές διαπραγματεύσεις. Σημαίνει στήριξη συνολικά του κοινωνικού κράτους, που είναι και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Νομίζω λοιπόν ότι αν η Ευρώπη αποφασίσει μια τέτοια στροφή, τότε θα δείτε ξαφνικά και τη στήριξη, τη λαϊκή και την κοινωνική, και το νέο όραμα να δίνει και μια νέα οικονομική τελικά δυναμική,
Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη αν δεν υπάρχει δημοκρατία και το κοινωνικό κράτος από πίσω που να στηρίζουν αυτή την πορεία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε στην κυρία Βόζεμπερκ. Ο λαϊκισμός, πώς στρέφεται ο λαϊκισμός και αν τα τελευταία χρόνια οδηγεί και σε μία αποδυνάμωσή του. Γιατί είχαμε στην αρχή της οικονομικής κρίσης τύπου Φάρατς στην Ευρώπη, που ήταν ένα κίνημα στην ουσία. Και για να μιλήσουμε και για τον ουρμπανισμό από την άλλη πλευρά. Σήμερα, πώς το βλέπετε, γιατί είχαμε και πρόσφατα στην Ισπανία εκλογές, ιτήθηκαν οι Ποντέμους, αλλά και η νικήτρια των εκλογών, των τοπικών εκλογών, είναι περίπου το παιδί του Τραμπ. Τα βάλατε όλα μαζί και καλά κάνατε, διότι εγώ θέλω να κάνω μια διαχωριστική γραμμή. Καταρχάς, να συμφωνήσουμε ότι ο λαϊκισμός δεν γεννήθηκε σήμερα. Ούτε τα τελευταία χρόνια. Απλώς τα τελευταία χρόνια έδωσε ένα μεγάλο στίγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως αντίδραση σε δύο ουσιαστικά μεγέθη, στην οικονομία και στο μεταναστευτικό. Εκεί είδαμε να αναπτύσσονται λαϊκίστικα κόμματα, όπως παραδείγματος χάρη στην Ιταλία. Είδαμε τον Πέπε Γκρίλο που ξεκίνησε με ένα 32%, μετά πήγε στο 25% και σήμερα με ένα 10% στηρίζει τον πολύ σοβαρό Μάριο Ντράγκη. Είδαμε το ίδιο στο Ποδέμος που αναφερθήκατε. Αλλά πρέπει να πούμε ότι είναι τελείως διαφορετικός ο λαϊκιστής που σκόπιμα εκμεταλλεύεται μια συγκυρία, μια ευκαιρία και αναφέρεται, απευθύνεται μάλλον στο θυμικό του ελληνικού λαού για να τον παρασύρει και να κερδίσει την εξουσία, από τον ακροδεξιό, ας πούμε, ο οποίος έχει και ιδεολογικό υπόβαθρο. Ο φασισμός είναι ιδεολογία, αποκρουστική μεν, αλλά έχει βάση. Ο λαϊκιστής δεν έχει ιδεολογία. Εκμεταλλεύεται την ευκαιρία, διότι πιστεύω πολύ απλά ότι ο ιστορικός του μέλλοντος θα κάνει το διαχωρισμό. Δεν θα δεχθεί δηλαδή ότι ένας ηγέτης, ο οποίος βγήκε σε ένα λαό που ήταν σε δύσκολη θέση και με οικονομικά προβλήματα και του είπε, παραδείγματος χάρη, εγώ με ένα νόμο, με ένα άρθρο θα τα καταργήσω όλα αυτά και κάνε με ηγέτη και την επόμενη στιγμή του είπε, συγγνώμη, είχα αυταπάτες, θα τον κρίνει με διαφορετικό τρόπο από τον άλλο που μπορεί να κέρδισε έναν συγκεκριμένο τμήμα του λαού και πήρε μία έγκριση και απορρίφθηκε στην ουσία διότι η ίδια η εξέλιξη της πολιτικής τον απέβαλε. Και ναι μεν, κυρία Κοραή, τα λαϊκίστικα κόμματα το ένα μετά το άλλο καταραίουν όταν δουν ότι εξομαλύνεται μια πολιτική ή όταν αποδεικνύεται ότι όσα υπεσχέθησαν ήταν σκόπιμα ψεύδι, τα οποία δεν επρόκειτο ποτέ να υλοποιηθούν, ποτέ να πραγματοποιηθούν. Γιατί έχουμε και στη χώρα μας τέτοια παραδείγματα, το ξέρετε, το υπενήχθην εγώ με έναν τρόπο, πιστεύω με μια ευπρέπεια, αλλά σίγουρα ο λαός μπορεί να ξεγελαστεί μόνο με αφορμή συγκεκριμένη συγκυρία. Από εκεί και πέρα αποτυπώνει αυτό το οποίο και ο Αριστοτέλης έλεγε, την άθλια συμπεριφορά του δημαγωγού που λέει ευχάριστα πράγματα γιατί δεν θα αναλάβει ποτέ το πολιτικό κόστος. Πέραν όμως αυτού, εγώ να έρθω και στο κατά πόσον έχουμε λαϊκιστές σε επίπεδο πια δικτατορικής φωνής, όπως είναι ο Ερντογάν. Ο Μάριο Ντράγκη τον απεκάλεσε. Κάποιοι αντέδρασαν και είπαν, μα είναι δημοκρατικά εκλεγμένος. Ναι, είναι. Αλλά δεν πάβει να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά στην πολιτική του. Ο Ορμπάν, στον οποίο αναφερθήκατε. Όμως αυτοί οι ηγέτες συνειδητά υπόσχονται και εφαρμόζουν αυτά που πιστεύουν. Δεν εκμεταλλεύονται μια ευκαιρία για να αναρριχηθούν στην εξουσία και μετά να κάνουν μια μεταστροφή δίθεν προσαρμοζόμενη στην πραγματικότητα. Είναι άλλο ο πολιτικός που οφείλει να προσαρμόζεται στην αλλαγή των καιρών και άλλο εκείνος που εκμεταλλεύεται το θυμικό του πολίτη για να κερδίσει ίδια ωφέλη. Αυτή τη διάκριση κάνω εγώ για την επόμενη μέρα να πω, ή αν μπορώ για την Τουρκία κάτι. Για την Τουρκία βεβαίως, έχετε λίγο χρόνο. Έχετε ένα λεπτό. Ότι δεν θέλω τυφλούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είναι ποτέ μέχρι στιγμής, αυτή σήμερα που συνομιλούμε, εξαιρετικά σκληρή στην Τουρκία. Γιατί είναι τεράστια τα οικονομικά ωφέλη. Αν αναλογιστούμε μόνο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, εισαγωγές, εξαγωγές, ετησίως αγγίζουν τα 150 δισεκατομμύρια, αν αναλογιστούμε ότι ειδικά οι εύρωστες τράπεζες της Ιταλίας κάποτε, τώρα πια έχουν προβλήματα, και της Ισπανίας έχουν ανοίγματα δανεισμού προς την Τουρκία της τάξης των 50 ή των 20 δισεκατομμυρίων, εκεί δεν περιμένουμε. Τα εξοπλιστικά προγράμματα. Πέραν από αυτό, ναι, το
το οποίο είναι και, αν θέλετε, και στην πολιτική διάσταση, είναι τραγικό να εξοπλίζουν μια χώρα η οποία ουσιαστικά πολεμά την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να αναγνωρίσουμε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αναβάθμισε και σε διπλωματικό επίπεδο και σε διμερείς και πολυημερείς σχέσεις την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανέδειξε πλέον ότι δεν υπάρχουν ελληνικές, ελληνοτουρκικές διαφορές, αν δεν αναχθούν σε ευρωτουρκικές διαφορές. Και τελειώνοντας μόνο να πω, γιατί εγώ πάντα τήρησα το χρόνο και λιγότερο, επειδή αναφερθήκατε, κυρία Κοραή, και σωστά, στο ότι ο Ρέγκλινγκ ανεγνώρισε σε επίπεδο οικονομίας ότι η Ελλάδα δείχνει μια ανάκαμψη, το είπε και η αντιπρόεδρος, η κυρία Βεστάγκερ, το είπε και ο Γιούνκερ, ότι μπορεί και να εντυπωσιάσει με βάση και το πρόγραμμα που έχει καταθέσει για την κλιμακωτή απόσπαση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε, εγώ θέλω να έρθω τώρα στον κύριο Καμίνη και να το ρωτήσω, η Ευρώπη κινδυνεύει, αφού συζητάμε το θέμα του λαϊκισμού τώρα, κινδυνεύει από το λαϊκισμό ή ο λαϊκισμός είναι αναγκαίος για να κρατιούνται ισορροπίες στον κόσμο και στους πολίτες? Ξέρετε, με το λαϊκισμό υπάρχουν πάρα πολλές εκδοχές και πάρα πολλά επίπεδα στα οποία μπορούμε να συζητήσουμε. Αν λόγου χάρη διαβάσει κάποιος λόγους του Φραγκλίνου Ρούσβελτ προτού εκλεγεί πρόεδρος του στην Αμερική το 1932, θα τον χαρακτήριζε έναν μεγάλο λαϊκιστή. Αλλά είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά με την πολιτική του New Deal, με τις μεγάλες δημόσιες επενδύσεις, έβαλε τέλος στο λαϊκισμό. Και νομίζω ότι το κυρίαρχο κλίμα σήμερα είναι ακριβώς να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Γιατί ο λαϊκισμός γεννιέται ουσιαστικά από τις μεγάλες ανισότητες. Από το γεγονός ότι μέσα από την παγκοσμιοποίηση τμήματα των πληθυσμών στις διάφορες χώρες είδαν ένα ταβάνι να υψώνεται από πάνω τους. Σταμάτησε η κοινωνική ανέλυξη που υπήρχε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οπότε αυτό έχει αρχίσει να γίνεται αντιληπτό. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι που πρέπει να το παγιώσει μέσα στην πολιτική της. Γιατί δεν μπορούμε να ζητάμε σεβασμό των θεσμών του κράτους δικαίου, συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, από το Μαυροβούνιο και άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που είναι να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να βάζουμε νερό στο κρασί μας όταν έχουμε να κάνουμε με τις χώρες όπως η Ουγγαρία και η Πολωνία. Έτσι, αυτό είναι μια μάχη ιδεολογική και πολιτική που πρέπει να δοθεί. Θα μου επιτρέψετε να πω και δύο λόγια για την Τουρκία, το πώς βλέπω επίσης και το τι πρέπει να γίνει στο άμεσο μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την Τουρκία νομίζω ότι είναι πασιφανές ότι θα πρέπει διαρκώς οι ελληνοτουρκικές διαφορές να ανυψώνονται στο επίπεδο των ευρωτουρκικών διαφορών. Είναι τεράστια η συμβολή της Ευρώπης στο πώς θα αντιμετωπίσουμε την Τουρκία. Και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε και διαρκώς υπέρ της εμβάθυνσης της ευρωπαϊκής ενοποίησης στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής και στα θέματα της ασφάλειας. Έχει λεχθεί πάρα πολύ σωστά ότι ενώ πολλές χώρες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ένωση έχουν απλώς μια συναλλακτική σχέση Δούνε και Λαβίν, η σχέση της Ελλάδας είναι υπαρξιακού χαρακτήρα. Βρισκόμαστε σε αυτή τη γειτονιά, γεωπολιτικοί λόγοι επιβάλλουν πάση θυσία να πετύχει το ευρωπαϊκό εγχείρημα και εμείς να είμαστε μέσα στους πρωταγωνιστές του. Τώρα, σε ένα βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, νομίζω ότι το Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να αποκτήσει έναν πάγιο χαρακτήρα. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί ουσιαστικά να εκδίδει ένα κοινό χρέος για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, πρέπει να ολοκληρωθεί η ατελής μέχρι στιγμής αρχιτεκτονική του ευρώ. Πρέπει να προχωρήσει η ενοποίηση στο οικονομικό επίπεδο, στο δημοσιονομικό επίπεδο, στο χρηματιστικό και τραπεζικό επίπεδο. Στο κοινωνικό τομέα θα πρέπει να υπάρξει ένα σύστημα αντασφάλισης της ενεργείας. Εκεί έχει να κάνει πάρα πολλά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μετά τελειώνω με το προσφυγικό μεταναστευτικό που το βλέπω πάρα πολύ στενά συνυφασμένο με το μεγάλο πρόβλημα που συχνά παραβλέπουμε, το δημογραφικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει αυτή τη κρίση να τη δούμε σαν ευκαιρία και βλέπω δυστυχώς ότι εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το τεράστιο πρόβλημα. Εκεί δεν μπορεί να βρεθεί συνένεση. Το νέο σύμφωνο για το προσφυγικό και τη μετανάστευση βρίσκεται πολύ πίσω από τις προσδοκίες της Ελλάδας. Στην πραγματικότητα
Κανείς δεν έκανε ένα βήμα πίσω, όπως μας έχει πει ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς. Το βήμα πίσω εξακολουθεί να το έχει κάνει η Ελλάδα, να το πληρώνουμε εμείς και οι νησιώτες μας. Σωστά. Και εκεί πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά μέτρα. Κύριε Κόκαλη, θέλω λίγο να πάμε στην Τουρκία. Έχουμε τον Biden, ο οποίος έχει μείνει από τότε που ανέλαβε την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει μείνει συνεπής σε μια σκληρή στρατηγική απέναντι, βάζοντας μια κόκκινη γραμμή του S-400. Και έχουμε και από την άλλη την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και να περιμένει το νεύμα του Biden για τα επόμενα και να πηγαινοφέρνει τις κυρώσεις από τη μία σύνοδο στην άλλη. Τώρα η επόμενη σύνοδος θα είναι τέλη Ιουνίου, θα προηγηθεί η σύνοδος του ΝΑΤΟ μέσα Ιουνίου. Πού βάζετε τον πύχη και τι τελικά θα γίνει με την Τουρκία και με την ευρωπαϊκή προοπτική της σε σχέση πάντα και με την Ελλάδα που έχουμε και τα γνωστά και την Κύπρο που έχουμε τα γνωστά εθνικά θέματα. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Νομίζω είναι μια καλή ευκαιρία να συνδέσουμε λίγο για τα προηγούμενα και τα περί λαϊκισμού και περί μέλλοντος της Ευρώπης. Νομίζω ότι η Ευρώπη, όπως νομίζω είπα και από τον πρώτο γύρο, δεν έχει μέλλον εάν δεν επιστρέψει στις αρχές της, εάν δεν στηριχθεί στις αρχές της και αν δεν εφαρμόσει αυτήν τη νέα πολιτική με το Ταμείο Ανάκαμψης και Διαδεκτικότητας με τους όρους της Ευρωπαϊκής Συνοχής. Αυτό σημαίνει πρώτα απ' όλα το κράτος δικαίου. Σημαίνει, δεν το συζητάμε συχνά, αλλά το Ταμείο Ανάκαμψης και Διαδεκτικότητας δεν έχει μόνο αιρεσιμότητες κλιματικής πολιτικής και της αρχής του ΜΙΒΛΑΠ, την έχει και αιρεσιμότητες σεβασμού του κράτους δικαίου. Και το κάνει αυτό, διότι όπως είπε ο κύριος Παγουλάτος, η ποία ισχύς που ασκεί η Ευρώπη ασθενεί. Και ασθενεί και μέσα στη γειτονιά της, όχι μόνο στα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά και σε όλη την Ανατολική Ευρώπη, βλέπουμε την άνοδο μιας λεγόμενης οξύμορο, με ένα οξύμορο τρόπο ίσως, ανελεύθερης δημοκρατίας. Μιας δημοκρατίας που δεν αποδέχεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, μιας δημοκρατίας εννοώ με των μειονοτήτων ή τα σεξουαλικά δικαιώματα, δεν αποδέχεται την διάκριση των εξουσιών, δεν αποδέχεται την ελευθερία του τύπου και βλέπουμε αυτού του τύπου... Προχωράει σε αναθεωρήσεις. Βάζει το θέμα αναθεωρήσεων συνθήκων που δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα, αλλά και πολλές άλλες χώρες. Βεβαίως. Και δεν σέβεται και τα θρησκευτικά δικαιώματα. Είχαμε και το πρόβλημα, το τεράστιο και παγκόσμιο θέμα με την Αγία Σοφιά. Αυτό λοιπόν θυμίζει όχι μόνο την Τουρκία, θυμίζει και την Ουγγαρία, θυμίζει την Πολωνία, θυμίζει και τη Σερβία, θυμίζει αρκετά και τη Βουλγαρία. Και όσο λιγότερο θυμίζει εμάς, τόσο καλύτερο για εμάς και για την Ευρώπη. Επομένως, νομίζω ότι οι σχέσεις μας με την Τουρκία πρέπει να καθοριστούν από αυτό το πρίσμα και νομίζω ότι το τελευταίο καιρό η Τουρκία δεν προσυδειάζει προς την οποιαδήποτε κατάσταση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπαίνω στον πειρασμό. Δεν περιμένω πολλά. Μπαίνω βεβαίως στον πειρασμό να σχολιάσω το περί σύνδεσης ευρωτουρκικών με ελληνοτουρκικά. Νομίζω ότι αυτό πάντα συνέβαινε και θα ισχύσει ακόμα. Για μένα είναι πολύ σημαντική η δήλωση του κυρίου Δένδια για το σταμάτημα των εξορίξεων στο Αιγαίο, πράγμα το οποίο αφαιρεί ένα τεράστιο λόγο, αν θέλετε, διενέξεων. Και δεν έχω πάρα πολλές ελπίδες, διότι πιστεύω ότι εάν δεν προχωρήσουμε στις αρχές της Ευρώπης, στις πολιτικές αρχές της Ευρώπης, εάν συνεχίσουμε την πολιτική που αναφέρθηκε νωρίτερα, όπου πουλάμε όπλα στην Τουρκία, αλλά συζητάμε και μαζί της για την άμυνα των ευρωπαϊκών συνόρων, νομίζω ότι δεν πρόκειται να προχωρήσουμε έτσι και αυτό θα ενισχύσει τον λαϊκισμό, θα ενισχύσει την καχυποψία στην πολιτική τάξη και μαζί με την ανάγκη να κρατηθεί το κοινωνικό κράτος, να ενισχυθεί το κράτος πρόνοιας και δεν είναι μόνο η ενεργεία, είναι η επισφάλεια. Συζητάμε, ξέρετε, στο θέμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την ανάγκη να μην μείνει κανένας πίσω. Πού το συζητάμε αυτό? Στην Ευρώπη που πάνω από 100 εκατομμύρια άνθρωποι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα έκτακτο έξοδο πάνω των 500 ευρώ. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν ήδη μείνει πίσω. Θα πρέπει να ξαναέρθουν μαζί μας για να πάμε όλοι μαζί μπροστά. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε επιθετική απέναντι στην Τουρκία. Δεν σημαίνει όμως ότι πέραν από τις περιπτώσεις των αποχωρήσεων που ανέφερε η κυρία Καραμούζη, των εθελοντικών αποχωρήσεων και με δεδομένη τη δική μας περίπτωση και πώς παραμείναμε στην Ευρώπη, θα πρέπει να συζητήσουμε και θέματα εξόδου από την Ευρώπη, κρατών μελών τα οποία δεν συμμερίζονται το ευρωπαϊκό ιδεώδες της ευρωπαϊκής αξίας. Μάλιστα. Με αφορμή αυτό που είπε ο κύριος Κόκαλης και τον ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κωνσταντινόπουλε, ήθελα να σας ρωτήσω, πάντα η Ελλάδα όμως κάνει πίσω.
Και αφορμή, ο κύριος Κόκκαλης μου έκανε εντύπωση που βρήκε θετική την πρόταση του κυρίου Δένδια για σταμάτημα των εξορίξεων. Αλλά πάντα η Ελλάδα κάνει πίσω. Αυτό υπάρχει στην κοινή γνώμη, υπάρχει μια τέτοια αίσθηση για τα εθνικά τώρα. Ναι. Κοιτάξτε, τώρα η αίσθηση της κοινής γνώμης και πώς διαμορφώνεται έχει να κάνει και με εσάς και με πολλά ζητήματα, το πώς μεταφέρεται. Κυρίως όμως από τους πολιτικούς. Όχι, και κυρίως πώς μεταφέρεται και πολλά... και πολλά άλλα ζητήματα. Μπορώ να σας πω χαρακτηριστικά πράγματα. Θα με επιτρέψετε λίγο να συνδέσω λίγο τα πράγματα. Στο μέλλον, αν η Ευρώπη, αν υπάρχει λαϊκισμός και πώς είναι η επόμενη μέρα. Είπε κάποιος στην αρχή, νομίζω, δεν θυμάμαι ποιος το είπε, ότι στις πρώτες μέρες που είχαμε την Ιταλία τα προβλήματα με την πανδημία, τα θέματα που αφορούσαν την παραγωγή ιατρικού υλικού. Εγώ το είπα. Εσείς το είπατε. Εκεί είναι μία από τις προτεραιότητες που πρέπει να δει. Δηλαδή, φτάσαμε. Αυτό ήταν και στην Ελλάδα, αν θυμάστε. Δεν είχαμε ένα εργοστάσιο που να φτιάξει μία μάσκα. Ακριβώς το ίδιο πρόβλημα είναι ότι η Ευρώπη είχε επιλέξει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, και εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, για όλα αυτά τα ζητήματα της παραγωγής να την εξυπηρετεί η φθηνή Κίνα. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Που το επόμενο χρονικό, που η πανδημία απέδειξε ότι η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να λειτουργήσει σε τέτοιες κρίσεις με δικές της δυνάμεις, τις οποίες δεν τις είχε. Το δεύτερο είναι το θέμα του εμβολίου. Νομίζω ότι όλοι είμαστε χαρούμενοι που, παρότι τις δυσκολίες και τα λάθη που έγιναν, όχι ως προς το μέγεθος της παραγωγής, ότι η Ευρώπη έδειξε μια απίστευτη αλληλεγγύη και εμείς στο Νότο μπορούμε να έχουμε την ίδια αναλογία των εμβολίων με τους πλούσιους σε εισαγωγικά Γερμανούς. Άρα νομίζω ότι είμαστε χαρούμενοι και πιστεύουμε ότι αυτή την Ευρώπη θέλουμε. Σε αυτό το σημείο θέλουμε αυτή την Ευρώπη. Την Ευρώπη αυτή της αλληλεγγύης που την επέδειξε πολύ χαρακτηριστικά με αυτόν τον τρόπο. Τώρα πάμε λίγο στα θέματα που έχουν να κάνουν, νομίζω, με το λαϊκισμό και κυρίως λίγο με την επόμενη μέρα. Ο Μπόρις Τζόνσον είναι λαϊκιστής. Άρα, ο άποψη μου είναι λαϊκιστής. Και το επόμενο χρονικό διάστημα, παρά την πρόσκαιρο κέρδος που είχε με τους εμβολιασμούς, οι Άγγλοι θα αναζητήσουν πάλι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πιστεύω ακράδατα. Άρα, ο λαϊκισμός αυτός, ο οποίος είναι ένας λαϊκισμός, το οποίο το είπε, νομίζω, μια λέξη η κυρία Γιαννάκου. Ο λαϊκισμός τι έχει μέσα? Την υπεραπλούστευση. Θα σας πω απλά πράγματα, το είπε. Μετανάστες, πρόσφυγες. Τι έλεγε οι φασίστες? Απλό. Μας παίρνουν τις δουλειές έξω από τη χώρα. Τι είπε ο λαϊκισμός στην κρίση της δύσκολης στιγμής που έπρεπε να πεις στον απλό άνθρωπο ότι πρέπει να κοπεί ο μισθός γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα, γιατί τα επιθετικά είναι αυτά? Διαγραφή χρέους. Υπεραπλούστευση. Τι έφτασε στην κρίση, γιατί τώρα πάμε και στην πανδημία, τον πρώτο καιρό το εμβόλιο, το τσιπάκι του Bill Gates. Είχαμε, σκεφτείτε λίγο, αρνητή μάσκας, η μάσκα καταστρέφει, υπεραπλούστευση, αρνητή εμβολίου, τον έχουμε ακόμα και στον υγειονομικό τομέα, και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με τον τρόπο που η κοινωνία μας, δηλαδή έχουμε τους υγειονομικούς μας στο 62% να εμβολιάζονται. Έχει τα άλλα 36 δεύτερα. Και τρίτον, αρνητή self-test. Η χώρα, για να αλλάξει, θέλει από τις πολιτικές δυνάμεις, και χαίρομαι που τώρα συζητάμε σε ένα άλλο επίπεδο. Σκεφτείτε πώς αντιμετώπισαν την κρίση τα κόμματα το 2009 και πώς τώρα την πανδημία. Αυτό σημαίνει ότι τα κόμματα, το οποίο παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης, αν έπαιζαν το ίδιο ρόλο το 2009, η χώρα θα είχε βγει πιο γρήγορα στην κρίση. Χαίρομαι όμως που τώρα στο 2000, στην κρίση της πανδημίας, τουλάχιστον η παράταξή μου, το ΠΑΣΟΚ, λειτουργήσε με τέτοιο τρόπο που είπε ότι, κατανοώντας τις ανάγκες και πιστεύοντας ότι μέσα από μια συνετή πολιτική, πολιτικό διάλογο, προτάσεις αντιπολίτευσης, μπορείς ουσιαστικά να κατευθύνεις προς όφελος των πολιτών, των πολλών, τη χώρα. Και κλείνουμε. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς. Στον κύριο Ζαχαριάδη, να μείνουμε σε αυτό, στο λαϊκισμό, και αν θεωρείτε ότι έχει ετηθεί ο λαϊκισμός ή αν υπάρχουν ακόμη κενά τα οποία θα άφηναν
θα άνοιγαν ένα δρόμο για να αναζωπηρωθεί όλο αυτό το κλίμα που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια σε έντονο βαθμό. Ναι, και που φοβάμαι ότι θα ζήσουμε σε ακόμα μεγαλύτερο τα επόμενα. Καταρχήν, θέλω να συμφωνήσω με την κυρία Κεφαλογιάννη. Άλλο η λαϊκότητα, άλλο ο λαϊκισμός. Κατά δεύτερον, θέλω να κάνουμε μια προσπάθεια να προσδιορίσουμε το περιεχόμενο του λαϊκισμού, διότι είναι πολύ γενικό. Προφανώς υπάρχει, και αυτό νομίζω είναι το μεγάλο πρόβλημα της Ευρώπης, ο ακροδεξιός λαϊκισμός. Υπάρχει λαϊκισμός και στη δεξιά, υπάρχει και στην αριστερά. Υπάρχει και ο ακροκεντρός λαϊκισμός και θα φέρω παραδείγματα. Δεν είναι, για παράδειγμα, όλη η υπόθεση με τον Brexit τα τελευταία 10 χρόνια μια ηγεμονία του δεξιού και του ακροδεξιού λαϊκισμού? Όλοι αυτοί, ο Φάρατς, ο Τζόνσον, ο σημερινός πρωθυπουργός, δεν ήταν προτεργάτες μιας τέτοιας ανεύθυνης και λαϊκίστικης πολιτικής? Δεν είναι λαϊκισμός όλων αυτών που επιχαίρανε, που καταστράφηκε το Σοσιαλιστικό Κόμμα και το Κομμουνιστικό Κόμμα τα προηγούμενα χρόνια στη Γαλλία, και αυτή τη στιγμή ο αντίπαλος του Μακρόν, η Λεπέν, καταγράφει ηγεμονία στις δημοσκοπήσεις? Πρέπει να χαίρονται οι συντηρητικές δυνάμεις στην Ευρώπη όπου εξαφανίζονται τα προοδευτικά και σοσιαλιστικά κόμματα? Ποιο είναι ακριβώς το πολιτικό περιεχόμενο της διακυβέρνησης στην Ανατολική Ευρώπη, αναφορικά, για παράδειγμα, με την ελευθερία του τύπου? Είναι Ευρώπη αυτό το οποίο έχουμε σήμερα στην Ουγγαρία και στην Πολωνία? Δεν είναι Ευρώπη αυτό το πράγμα, δεν είναι ευρωπαϊκές αξίες. Και δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Εντάξει, έγινε η διεύρυνση, ήταν μια ευκαιρία οικονομική, μπήκε η αυλή της Γερμανίας, εποφελήθηκαν όλοι. Να δούμε τι θα γίνει με την υπόθεση των Δυτικών Βαλκανίων και να έρθουμε εδώ και στα ζητήματα του δικού μας λαϊκισμού. Δηλαδή, όταν κάποιοι εκλεγμένοι βουλευτές του Κοινοβουλίου φοβούνται να πούνε με ποιες χώρες συνορεύει η Ελλάδα, αυτό δεν είναι λαϊκισμός? Τι είναι αυτό το πράγμα, υπευθυνότητα? Όταν κάνουμε 8 μήνες να φέρουμε προσκύρωση μνημόνια συνεργασίας με την Βόρεια Μακεδονία, τη γειτονική μας χώρα, για την επιτήρηση του FIR για τις διμερείς σχέσεις και για την προώθηση των ευρωπαϊκών σχέσεων της Βόρειας Μακεδονίας, δεν είναι αυτό το πράγμα λαϊκισμός? Ενώ ξέρουμε πλέον, ανεξάρτητα τι συνέβη στο παρελθόν, ότι το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων θα υπερψηφίσει αυτό το θέμα για εσωτερικές αντιθέσεις ένα κόμμα. Επιτρέπεται εν έτη 2021 τα πολιτικά προβλήματα ενός κόμματος να γίνονται προβλήματα της χώρας και προβλήματα της Ευρώπης? Δεν καταλάβαμε τα προηγούμενα χρόνια πόσο επικίνδυνη είναι η κατάσταση με τη διείσδυση των τουρκικών δυνάμεων, με τη διείσδυση των ρώσικων συμφερόντων στα Βαλκάνια, για να καθυστερούμε και να κολλησιεργούμε την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων? Δεν είναι λαϊκισμός να λες αυτά που λέγανε στο Κοινοβούλιο σημερινοί υπουργοί, κορυφαίοι ανάπτυξης, εσωτερικών, απόδημου ελληνισμού για τη φαρμακευτική κάναβη, την ώρα που ήξερες πολύ καλά, γιατί διαβάζεις διεθνή τύπο, τα πλεονεκτήματα για την οικονομία, για τους άρρωστους ανθρώπους και για τις εμπορικές σχέσεις? Δεν είναι λαϊκισμός αυτό το πράγμα? Δεν είναι λαϊκισμός θεσμικός της Ευρώπης ο τρόπος που αντιμετωπίζει το ζήτημα της μετανάστευσης? Εδώ έχει γίνει σύνθημα ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Τσίπρας, έφερε τους μετανάστες στην Ευρώπη. Αυτό έλεγε τότε η αντιπολίτευση. Τώρα που ο Τσίπρας είναι στην αντιπολίτευση, τώρα που πρωθυπουργός της Ιταλίας είναι ο πρώην κεντρικός τραπεζίτης της Ευρώπης, ο Ντράγκη, και ανοίγουν οι μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη προς την Ιταλία, ποιος φταίει? Δεν υπάρχει εκεί πέρα θεσμικός λαϊκισμός και αντιμετώπιση του προβλήματος και μεγάλη υποκρισία από πολιτικές οικογένειες? Να κλείνουμε σιγά σιγά, κύριε. Λοιπόν, κλείνω λοιπόν λέγοντας ότι πρέπει μετά την πανδημία να δούμε τη χώρα, την Ευρώπη και τον κόσμο διαφορετικά. Τολμώ να πω ότι αν αυτά τα οποία λέει ο πρόεδρος Μπάιντεν αυτή τη στιγμή για τη μεσαία τάξη, και χαίρομαι που τα ακούω και από συντηρητικούς πολιτικούς, αλλά να το κάνουμε συγκεκριμένο, τα έλεγε κάποιος στην Ελλάδα, μπορεί να τον λέγανε λαϊκιστή. Νομίζω όμως ότι ο νέος κόσμος έχει νέες ισορροπίες και πρέπει να πάμε τη συζήτηση προς εκεί. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Θέλω να πω ότι η ώρα είναι 12 και 10. Πρέπει να παραδώσουμε την αίθουσα 12 και 20. Έχουμε ακόμη 10 λεπτά για τον κύριο Παγουλάτου και την κυρία Καραμούζη. Κύριε Παγουλάτου, αν αναγνωρίζεις το λάθος σου, είσαι λαϊκιστής ή δεν είσαι, ή συγχωρείτε αυτό?
Κοιτάξτε, να τα βάλουμε ίσως σε μια σειρά τα πράγματα. Ο λαϊκισμός είναι πολλά πράγματα. Λαϊκισμός είναι ο λαϊκότροπος λόγος που απλουστεύει. Λαϊκισμός είναι και ο λόγος ο οποίος επενδύεται το ομό ψέμα. Νομίζω ότι μετά την εμπειρία του Τραμπ και του Brexit έχουμε περάσει σε ένα νέο επίπεδο λαϊκισμού. Και ο λαϊκισμός του Τραμπ δεν είναι ο αμερικάνικος λαϊκισμός του παρελθόντος. Πράγματι, ο FDR είχε κατηγορηθεί ότι είναι λαϊκιστής και μάλιστα είπε «με μισούν και καλοδέχομαι το μίσος τους», διότι άλλαξε την Αμερική στη δεκαετία του 30 και κατηγορήθηκε ότι την άλλαξε στο άρμα ενός λαϊκισμού. Αυτό που έχουμε σήμερα όμως, ο λαϊκισμός ως τραμπισμός, και θα σταθώ σε αυτό παρότι δεν αφορά άμεσα την Ευρώπη, αλλά αφορά πάρα πολύ την Ευρώπη, είναι η ανάδυση του ομού ψέματος, της ομής διαστρέβλωσης της πραγματικότητας ως εργαλείου για την πολιτική επικράτηση. Και μάλιστα ως μέρος ενός οπλοστασίου που είναι εθνικιστικό, νατιβιστικό, ξενοφοβικό και αυταρχικό, αντιφιλελεύθερο. Και με αυτή την έννοια αντιμάχεται όλα τα σημαντικά κεκτημένα της μεταπολεμικής περίοδου, τα οποία υπερασπίστηκε η Ευρώπη και τα οποία υπερασπίστηκε η Ευρωατλαντική Συμμαχία. Με αυτή την έννοια, το 2016 ήταν ένα σημείο καμπής για την Ευρώπη. Το 2016, θυμίζω, ήταν η χρονιά ανάδυσης του Τραμπ και του Brexit. Ήταν η στιγμή μετά την οποία η Ευρώπη και τα επόμενα χρόνια κατάλαβε ότι δεν έχει τον αμερικάνικο ώμο για να μπορεί να γέρνει το κεφάλι της αναζητώντας προστασία. Ότι θα πρέπει να στηριχθεί περισσότερο στις δικές δυνάμεις. Και σήμερα στις ΗΠΑ έχουμε ένα κόμμα, το κόμμα που είχε την πλειοψηφία αμέσως πριν από μερικούς μήνες, το οποίο έχει φορέσει πλήρως το μεγάλο ψέμα και το οποίο έχει σημαντικές στατιστικές πιθανότητες να ελέγχει την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ υπό μια τραμπική ατζέντα. Για το οποίο θυμίζω αρνείται ότι οι τελευταίες εκλογές, στις οποίες όλα τα δικαστήρια αναγνώρισαν, είναι νόμιμες. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα κίνδυνο πολλών μιμητών στην Ευρώπη, μιμητών του μεγάλου ψέματος. Και τους βλέπουμε ήδη, έχουμε μια σειρά αυταρχικών ηγετών και έξω από την Ευρώπη, ο κύριος Ερντογάν, ο κύριος Μόντι στην Ινδία, αλλά ο Μπολσονάρο, αλλά ο κύριος Πούτιν προφανώς, αλλά και μέσα στην Ευρώπη. Η περίπτωση Ορμπάν, η περίπτωση της κυβερνητικής πρακτικής στην Πολωνία, πράγματα τα οποία είναι κεκτημένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το κράτος δικαίου, το κράτος δικαίου για τις μειονότητες, για τις γυναίκες που θέλουν να έχουν το δικαίωμα στην άμβλωση, για τους ομοφυλόφιλους που θέλουν να απολαμβάνουν ισονομία. Όλα αυτά βρίσκονται υπό διακινδύνευση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα το φιλελεύθερο κράτος δικαίου έχει πια μια πολύ μεγάλη σπουδαιότητα. Και ο ρόλος Ευρώπης, αυτό που πολλές φορές μπήκε υπό την ατζέντα της στρατηγικής αυτονομίας ως υπερασπιστή αυτού του διεθνούς συστήματος που οικοδομήθηκε με τη συνεργασία της Ευρώπης και των ΗΠΑ στις μεταπολεμικές δεκαετίες των πολυμερών θεσμών και κανόνων υπό ένα πλαίσιο διεθνούς δικαίου, αυτό είναι νομίζω το πολύ μεγάλο παγκόσμιο διακύβευμα. Τώρα, συνοψίζω. Όχι, βλέπω ένα τεράστιο κίνδυνο. Το μικρόφωνο. Βλέπω πολύ μεγάλο κίνδυνο αντιθέτως για το λαϊκισμό. Βλέπετε στο εσωτερικό και της επέκταση. Ευρώπης. Βεβαίως, και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε και αυτή την πολύ μεγάλη στροφή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Biden, ένας μετριοπαθής συντηρητικός πολιτικός, ο οποίος πάντοτε σε όλη του την πολιτική διαδρομή ήταν στο κέντρο, δεν μπορεί να την κατηγορήσει κανείς ούτε ως άπειρο ούτε ως αφελή, όταν έχει υιοθετήσει την ατζέντα σε πολύ μεγάλο βαθμό της αριστεράς του Δημοκρατικού Κόμματος. Γιατί βλέπει το διακύβευμα, το οποίο αφορά την ίδια την Αμερικάνικη Δημοκρατία, έχει να κάνει με τη διόγκωση των ανισοτήτων τις τελευταίες 4 δεκαετίες, όπου το άνοιγμα, η ψαλίδα και του πλούτου και των εισοδημάτων άνοιγε διαρκώς, όχι μόνο εις βάρος αυτών που βρίσκονται στο κατώτερο 10%, αλλά εις βάρος και των μεσαίων στρωμάτων. Και βλέποντας και τον εμφύλιο να έρχεται. Και βλέποντας και τα φοβερά γεγονότα του Καπιτολίου τον Ιανουάριο. Αυτό λοιπόν σηματοδοτεί μια αλλαγή υποδείγματος. Μένει να δούμε πόσο θα διαρκέσει, γιατί έχει πιθανότατα μια ζωή 2 ετών μπροστά του στις επόμενες εκλογές, τα midterm elections που λέμε στις ΗΠΑ, είναι πολύ πιθανό να χάσει την πλειοψηφία του στο Κογκρέσο, και με αυτό να κλείσουμε, κύριε Παγκουριακή. Αλλά αυτό βοηθάει και την Ευρώπη να μπορέσει να οικοδομήσει σε πιο στέρεα θεμέλια τη δική της ιδεολογία. Και θυμίζω, πολλοί έχουν πει ότι ο Biden 6-3, η Ευρώπη τι κάνει, υπολείπεται. Να μην είμαστε, να είμαστε δίκαιοι.
Ο Biden έβαλε μπροστά 6-3 γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν κοινωνικό κράτος, δεν έχουν εθνικό σύστημα υγείας όπως έχουν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, δεν έχουν δαπάνες των πολιτιών όπως έχουν οι εθνικές δημοσιονομικές δαπάνες τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχουν επίσης επενδύσει σε δημόσιες υποδομές εδώ και δεκαετίες. Οι αυτοκινητόδρομοι, οι γέφυρες, τα αεροδρόμια καταραίουν. Ένα τελευταίο πράγμα, αν μου επιτρέπετε. Και με αυτό να κλείσουμε. Ναι, επειδή αναφέρθηκε η Τουρκία, η μεγάλη ισχύς της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία είναι πολιτικο-διπλωματική κυρίως. Βεβαίως είναι και στρατιωτική αποτροπή και αυτό είναι ένας πυλώνας, αλλά είναι η πολιτικο-διπλωματική ισχύς του ότι ανήκει στο πιο προνομιακό κλαμπ στον κόσμο που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η ισχύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η εμπορική της δύναμη και αυτή ταυτόχρονα είναι και η αδυναμία της, διότι είναι η πίεση που μπορεί να ασκήσει σε μια χώρα σαν την Τουρκία, αλλά ταυτόχρονα σημαίνει ότι πολλές φορές η πολιτική της εγγράφεται στα στενά της εμπορικά και οικονομικά συμφέροντα. Άρα έχουμε συμφέρον σε μια εμβάθυνση της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής άμυνας και ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ως ένα παράγοντα ασφάλειας για την Ελλάδα στο μέλλον. Ευχαριστούμε και κλείνουμε με την κυρία, στη σύνδεσή μας με την κυρία Καραμούζη. Να τη δούμε. Επιλέξαμε κυρία Καραμούζη εσάς που είστε και μακριά κιόλας να κλείσετε. Έλατε, έχετε 3 λεπτά. Και είναι και ιστορικός που θα μας δώσει και το δικό της στίγμα και για τον λαϊκισμό αλλά και για τον λαϊκιστή, παύλα εθνικιστή Ερντογάν και πόσο μπορεί να επηρεάσει την επόμενη μέρα. Να πω κάτι για την Τουρκία. Γιατί όταν έγινε η γνωμοδότηση της Επιτροπής για την Ένωση της Ελλάδος, ένα από τα θέματα που επισήμανε η τότε Επιτροπή ήταν το ελληνοτουρκικό. Δηλαδή, θεωρούσαν ότι θα ήταν ένα τεράστιο πονοκέφαλος για την Ευρώπη. Τι θα κάνουν αν εξευρωπαϊστεί αυτή η ουσιαστικά διένεξη. Και δεν δόθηκε ποτέ απάντηση τότε, και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε ήδη τα όρια του εξευρωπαϊσμού όσο αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική προς την Τουρκία. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Παγουλάτο. Είναι μια καθαρά εμπορική συμφωνία που δυστυχώς δεν διέπεται από πολιτικές και άλλες προεκτάσεις και δημιουργεί προβλήματα, γιατί στην ουσία καταλήγει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέχει πολλά καρότα και πολύ λίγο και όχι αρκετό μαστίγιο, όπως δήλωσε η Ελλάδα ίδια στο τελευταίο συμβούλιο. Και αυτό νομίζω ότι είναι το μεγάλο πρόβλημα για την Ελλάδα. Φυσικά θα πρέπει να συνεχίσει τις διπλωματικές ενέργειες, αλλά θα συμφωνήσω με την κυρία Βόζεμπερκ ότι δεν υπάρχουν τρομερά περιθώρια βελτίωσης της κατάστασης μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτον, γιατί ουσιαστικά υποδαβλίζεται η ευρωπαϊκή θέση από τις διμερείς σχέσεις που διατηρεί η Τουρκία, είτε με την Ιταλία είτε με τη Γερμανία. Το βλέπουμε συχνά, πυκνά, ουσιαστικά να ανατρέπεται η κοινή θέση, γιατί υπερτερούν οι οικονομικές και αμυντικές συμφωνίες. Και το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι έχει φοβερούς μηχανισμούς όταν διευρύνεται, δηλαδή όταν καλό παράδειγμα, τα δυτικά Βαλκάνια πρέπει να περάσουν από χιλιάδες τεστ αντοχής και να πληρούν ένα σωρό κριτήρια. Αλλά την ώρα που γίνεται κάποιος κράτος μέλος, εκεί οι μηχανισμοί επιτήρησης είναι περιορισμένοι. Και αυτό για μένα είναι το μεγάλο στίχημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς θα μπορέσει με τα τωρινά κρατήμελη για να κρατήσει αυτή την ταυτότητα κοινωνικού δικαίου με την οποία συζητάμε, να μπορεί να εφαρμόσει τις πολιτικές και αυτό το είδος ταυτότητας ως ενός οργανισμού που διέπεται από αρχές κοινωνικής ισότητας, ειρήνης και ασφάλειας. Υπάρχει ένα τρομερό έλλειμμα εκεί στο θέμα της επιτήρησης. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Καραμούζη, ευχαριστούμε και εσάς. Νομίζω ότι ήταν ένα δύσκολο θέμα τα 40 χρόνια των σχέσεων της Ελλάδος με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι κάναμε μια ειλικρινή συζήτηση όλοι μας. Θίξαμε όσο γίνεται περισσότερα θέματα. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Γιαννάκου που ήταν μαζί μας, τον κύριο Καμίνη, την κυρία Βόζεμπερκ και τον κύριο Κοκκάλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Ζαχαριάδη, κύριε Παγουλάτο, κυρία Ξενογιάννακοπούλου, κύριε Κωνσταντινόπουλε, την κυρία Κεφαλογιάννη. Σας ευχαριστούμε όλους πολύ. Νομίζω ότι αυτές οι 2,5 ώρες θα μπορούσε να είναι άνετα ένα μάθημα και πολύ ευχάριστο μάθημα σε όλους τους μελλοντικούς δημοσιογράφους. Ναι. Το πιστεύω. Ήσασταν εξαιρετικοί όλοι και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλά. Να παραδώσουμε λοιπόν τη σκυτάλη. Ήταν από τις 11:10 παρά 5, η ώρα είναι 12:20 για το επόμενο πάνελ.